Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα κιόλας, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Λίμπρο 107,4, η συντονισμένη All About Arson Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με την κανονική της σύνθεση. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε και με εσάς φυσικά, μετά από τις 6, όλη την επικαιρότητα από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο και κυρίως από τον ποδοσφαιρικό Άρη, αφού είχαμε παιχνίδι χθες. Είχαμε την αναμέτρηση με τη Λαμία, όσα συνέβησαν στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα τα συζητήσουμε, θα τα βάλουμε κάτω. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, τι αναφέρει το ρεπορτάζ για τους τραυματίες, με τον Άρη να έχει πλέον ένα γεμάτο ιατρικό δελτίο, τι αναφέρει το μεταγραφικό που η ομάδα καίγεται για ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις και δεν αποκλείεται να γίνουν κινήσεις και για θέσεις που δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αλλά θα το δούμε αυτό. Όλα αυτά παρέα μαζί, μηνυματικά για την ώρα, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Όσον αφορά τα φρέσκα κουλούρια, εισαγωγικά, για να αναφέρουμε αυτό το οποίο καίει και εσάς και τους ανθρώπους της ομάδας αυτή τη στιγμή όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών. Από χθες το βράδυ είχαμε γράψει ο Λαμπαουτάριος ότι υπάρχουν φόβοι ρήξης χιαστών για τον Γκάμα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε σήμερα μετά τη μαγνητική που υπέστη ο Πορτογάλος, ο οποίος πλέον έχει 2 δρόμους. Ή θα μπει στο χειρουργείο, νηστέρι δηλαδή, και για ένα πεντάμενο εξάμενο εκτός αγωνιστικής δράσης, άρα χάνει τη χρονιά, ή θα ακολουθήσει ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα με θεραπείες για 2 μήνες, με ρίσκο βέβαια αυτό, και γι' αυτό εγώ δίνω περισσότερες πιθανότητες στο να μπει ο παίκτης στο χειρουργείο για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Θα χάσει φυσικά την χρονιά σε αυτή την περίπτωση ο Πορτογάλος. Είναι μια απώλεια σημαντική για τον Άρη και μια απώλεια που όπως φαίνεται θα αναγκάσει τους ανθρώπους της ομάδας να βγουν στην αγορά και για πλάγιο επιθετικό. Υπήρχε η σκέψη μέχρι ένα σημείο, εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, αλλά πλέον επειδή υπάρχει αυτός ο τραυματισμός από χθες με τον Γκάμα, όλα δείχνουν ότι ο Άρης θα πάει και για έναν πλάγιο επιθετικό για να ενισχύσει την μεσοεπιθετική του γραμμή. Είναι πιθανό, θα ξεκαθαρίσει οριστικά τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά το Γιουνές, και αυτός έχει ένα πρόβλημα το οποίο αποκόμισε το χθεσινό μάτς, μια υποτροπή στον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Τιμίσιος μίνιμουμ 20 ημέρες μένει εκτός και έτσι χάνει τα επόμενα 3 εκτός έδρας πολύ σημαντικά μάτς της ομάδας, μεγαλώντας ακόμα περισσότερο τον πονοκέφαλο του Σάβα Παντελίδη. Ο Άρης λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα του χθεσινού παιχνιδιού, πήρε αυτό το οποίο ήθελε. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση και το πρώτο συμπέρασμα και είναι και πολύ σημαντικό το ότι ο Άρης κατάφερε και κέρδισε χθες, κατάφερε και σήκωσε κεφάλι μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και με αποκορύφωμα τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στο κύπελο. Το θέμα είναι πώς το έκανε. Το έκανε επειδή το άξιζε. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Άρης άξιζε να κερδίσει χθες βάσει της εικόνας που παρουσίασε. Μια ομάδα που ανασταλτικά ήταν καλή, απειλήθηκε μόνο σε 2-3 περιπτώσεις από τη Λαμία στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, στο δικό της επιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι, ήταν απαραδεκτή. Ένας Άρης που θύμισε πολύ την ομάδα του προηγούμενου έτους, σαν να μην άλλαξε ο Άρης χρονιά και παρουσίασε την ίδια εικόνα, και σε ένα μεγάλο βαθμό έφερε και δικαιολογημένα την αντίδραση του κόσμου με τη χθεσινή της εικόνα η ομάδα. Μια αντίδραση βέβαια που προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το χθεσινό μάτς. Δεν έπιασαν δηλαδή φίλοι του Άρη μεμονωμένα το παιχνίδι το χθεσινό για να βγάλω αυτή την αντίδραση. Σίγουρα δεν τους άρεσε αυτό το οποίο βλέπα, αλλά νομίζω ήταν μια συνέχεια της απογοητευτικής πορείας που πραγματοποιεί η ομάδα το τελευταίο διάστημα και λόγω των τελευταίων αγώνων που είχε δώσει για το 2018. Γιατί αν όλα ήταν ωραία και καλά πριν αλλάξει η χρονιά, ευχαριστώ, και ο Άρης είχε κερδίσει και τον Πανετολικό, ας πούμε, και είχε περάσει και στο κύπελο και είχαμε τη χθεσινή εικόνα από την ομάδα στο Βικελίδη, δεν νομίζω ότι θα ήταν τέτοιες αποδοκιμασίες του κόσμου. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο μια συνέχεια η αντίδραση αυτή του κόσμου στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Μια ομάδα που δεν άξιζε να κερδίσει, δεν άξιζε να χάσει βέβαια από αυτή την Λαμία, και με δεδομένη την κάκιστη εμφάνιση την οποία πραγματοποίησε
στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ένας Άρης που στα δικά μου μάτια δεν ξέρω, είχε σίγουρα κάποιο πλάνο, δεν κατάφερε να το βγάλει ποτέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απέναντι σε μια Λαμία που είχε ένα πιο ξεκάθαρο προσανατολισμό, ήξερε τι ήθελε, είχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο στο παιχνίδι της, δεν της βγήκε. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να πάρει και κάτι περισσότερο αν ο Χάβος δεν πήγαινε πιο αμυντικά με τις αλλαγές του στα τελευταία λεπτά. Με τον Άρη να μην. Να δυνατεί να χτυπήσει το παιχνίδι μέχρι το 60-70 και την Λαμία, όπως είναι φυσιολογικό, να αρχίσει να το πιστεύει περισσότερο. Αχα, ωραία. Λοιπόν, για μια ομάδα βέβαια που πέραν της κακής εμφάνισης, της οποίας πραγματοποίησε κάκης της, υπάρχουν και κάποια, δεν θα πω δικαιολογίες, αλλά ελαφρυντικά για τον χθεσινό Άρη. Και περισσότερο ελαφρυντικά και περισσότερο διαπιστώσεις. Ότι δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 20 μέρες, χωρίς παιχνίδια, μετά από ένα διάστημα διακοπής, το οποίο δεν ήταν όπως το είχαν προγραμματίσει οι άνθρωποι του Άρη, και σε αυτό έπαιξε ρόλο σημαντικό, νομίζω, και οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Το γεγονός ότι δεν ήρθανε νέοι παίχτες στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψει και υπό καλύτερες συνθήκες ο Σάβας Παντελίδης, και ο άνθρωπος έκανε τις προπονήσεις με ό,τι υλικό είχε στη διάθεσή του. Ωραία τα λέει. Έπαιξε ρόλο επίσης το γεγονός ότι ο Παντελίδης έβγαλε από την Αυθαλήνη στο χθεσινό παιχνίδι τρεις παίχτες που εδώ καιρό γνωρίζανε ότι δεν υπολογίζονται, και στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή αυτό, όσο να είναι, θα έχει μια επίδραση. Και αναφέρουμε στο Βαλεριάνο, τον Τζόγλου και τον Παυλίδη, κυρίως οι πρώτοι δύο που αγωνίστηκαν και όλο το 90 λεπτό, αλλά και ο τελευταίος που έπαιξε έστω για 10-15 λεπτά, νομίζω ότι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Ιντζόγλου ήταν, είναι υποδιώγμα ή ο Ματέο Γκαρσία? Αν κάποιος δεν ήξερε, θα νομίζω ότι ο Ματέο πρέπει να είναι υποδιώγμα με βάση τη χθεσινή. Άρα, γιατί το σημειώνουμε αυτό και το λέμε και το επαναλαμβάνουμε και αποτελεί κουβέντα? Γιατί, ότι ο Βαλεριάνος και ο Ιντζόγλου, αφού τα παιδιά μπήκαν στο γήπεδο και έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Γιατί, ρε φίλε, εδώ και. Γιατί αυτό είναι ο Ιντζόγλου. Αυτό είναι ο Βαλεϊράνος και μάλιστα δεν είναι αυτή. Είναι και λίγο καλύτερη. Άξω. Γιατί είχε να παίξει ο Εντζόγλου από πέρσι αγώνα πρωταθλήματος. Εγώ σου μιλάω για τρία παιδιά που είχαν ενημερωθεί από τους ανθρώπους της ομάδας. Και βρείτε ομάδα. Δεν πληρώνονται αυτή την για περίοδο. Για να συνεχίσετε. Δεν πληρώνονται. Είναι απλήρωτη. Είπα εγώ ότι είναι απλήρωτη. Είναι παίκτης ομάδας παραμένα. Ωραία. Είναι παίκτης ομάδας. Έχουν ενέργεια. Τι ψυχολογία, μωρέ, τώρα. Ο Ματέο Γκαρσία, λοιπόν, τι ψυχολογία έχει και δύο μήνες έρνεται? Ματέο είναι μια άλλη περίπτωση. Α, είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί είναι μια άλλη περίπτωση? Εγώ μιλάω για αυτούς τους τρεις. Γιατί είναι μια άλλη περίπτωση? Γιατί πας την κουβέντα στο Ματέο? Γιατί, για να σου ακυρώσω αυτό το περιπεκτόν και του λάθους προγραμματισμού. Το πρόβλημά μου χθες δεν ήταν ο Βαλεριάνος και ο Ιντζόγλου. Το πρόβλημά μου χθες είναι ότι βγαίνει στο 10 ο ποιοτικότερος παίκτης μου. Είπα εγώ για λάθος προγραμματισμό. Ότι δεν έχω αμυντικά χαφ. Και ότι ο παίκτης που περιμένω να κάνει διαφορά δεν κάνει τίποτα. Να άφησε να ολοκληρώσω το. Όχι. Γιατί όχι. 20 λεπτά μιλάς, δεν έχεις πει κάτι. 20 λεπτά. Έχεις 10 λεπτά και μπαίνω μέσα να πούμε και κατάρα. Και τα ρίχνει όλα κάτω. Λες και παίζουμε τζέγκα, είναι και τραβάει το τουβλάκι να πούμε και τα ρίχνει όλα. Μα άφησε να ολοκληρώσω. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο Άρης. Ο Άρης, λοιπόν. Δεν θα με που ο πύργος του τζέγκα. Ναι, έχει 15 ατέλειες και με ένα αφήσιμα μπορεί να παίξει, να πέσει κάτω. Αλλά μπορεί και κρατιέται όρθιος. Πάει μόνος του ο Άρης και θα δίνει μια κλωτσιά. Και το κάνει 50 χρόνια τώρα. Το θέμα μας είναι ο Ερέρα. Α, μπήκε φορτωμένος με άλλα ζητήματα μέσα στο. Με πολλά ζητήματα μπήκα. Ναι, αλλά θα με αφήσει ολοκληρώσω λίγο. Το θέμα μας είναι ο Ερέρα. Τι έκανε καλό ή όχι, κάτσε εδώ, θέλω να απαντάς. Τι έκανε καλό ή κακό ο Ερέρα. Όταν πάρω πάλι το λόγο θα μιλήσω. Το ότι διώξαμε τον Ερέρα. Ή τι κάνει ο Παντελίδης. Ποιο είναι το θέμα μας. Τι έκανε ο Ερέρα ή τι κάνει ο Παντελίδης. Ή το γεγονός ότι ο Παντελίδης δεν κάνει αυτά που πρέπει σημαίνει ότι τα έκανε ο Ερέρα. Θα μπαίνουμε πάντα σε ένα τέτοιο κύκλο εσωστρέφειας. Γιατί αναφέρεις ακόμα τον Ερέρα πρώτα απ' όλα. Γιατί, φίλε, 9 στα 10 σχόλια αναφέρουν. Παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και διώξαμε τον Ερέρα και φέραμε τον Ταβερνιάρη. Έλα, τώρα, παίζαμε καλό ποδόσφαιρο με τον Ερέρα, αλλάξαμε 6 πάσες, φάση δεν μπορούσε να κάνει ομάδα. Α, ναι. Τι είναι, ναι. Α, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να κάνει φάση ομάδα. Άρα, καλώς διώξαμε τον Ερέρα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει από ένα σημείο και μετά. Ωραία. Η ομάδα είχε καλή φυσική κατάσταση. Η ομάδα ήταν προετοιμασμένη για κάτι άλλο από τον Ερέρα. Η ομάδα ήταν προετοιμασμένη για κάτι άλλο. Άρα, αλλάξαμε φιλοσοφία.
στη μέση της χρονιάς. Εδώ πρέπει να το πούμε, να δώσουμε ένα δίκιο στον κόσμο. Ήμασταν λοιπόν έτοιμοι να αλλάξουμε φιλοσοφία στη μέση της χρονιάς? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα εδώ είναι η ευθύνη για την αλλαγή φιλοσοφίας και αναλογή στον αθλητικό διευθυντή και στη διοίκηση. Τους το χρεώνουμε. Okay. Κάνουν ό,τι μπορούν σήμερα που μιλάμε για να ενισχύσουν την ομάδα. Προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιώ. Ό,τι μπορούν. Κάνουν. Πήραμε τον Τόνσο. Μια εξαιρετική μεταγραφή για μένα. Εν τω μεταξύ, και ακριβή παρένθεση, για τα δεδομένα του Άρη. Συζητάμε σε το ύφος της συζήτησης και ο τόνος που χρησιμοποιούμε και οι δύο είναι λες και ο Άρης έχει χάσει χθες. Περίμενε λίγο. Ναι. Όχι, περίμενε λίγο. Αυτό είναι το κλίμα. Ναι. Λοιπόν, πήραμε ένα πάρα πολύ καλό διεθνή αριστερό μπακ. Αλήθεια είναι. Οι οποίοι βέβαια έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα. Ναι, έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα. Αν το πω 497 φορές. Δεν θα έρθουν νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα. Θα έρθουν νωρίτερα. Όχι. Έξαλλος. Πες ρε φίλε, θα έρθουν. Το ιδανικό είχαμε σημειώσει. Πρέπει να πάρω φορ. Πρέπει να πάρω φορ. Πρέπει να πάρω φορ. Από το Δεκέμβριο είχαμε θα παίξει την Κυριακή. Από το Δεκέμβριο είχαμε σημειώσει κάτι. Ο Άρης δεν έχει τον Μπακίρι που μπορεί να έχουν άλλες ομάδες προκειμένου να κλείνει παίξα από τον Νοέμβριο. Πες μου λοιπόν αυτές που έχουν τον Μπακίρι, ποιον έκλεισαν. Ο Ολυμπιακός είχε κλείσει. Ο ΠΑΟΚ ποιον κάποιοι έκλεισε. Εδώ πέρα άλλοι δίπλα δεν έχουν κλείσει ακόμα. Και ο Ιάεκ. Ιάεκ, όχι. Πήρε τον Κρίστα αυτό. Ναι. Με 20 εκατομμύρια από το Champions League. Και το Μελισανίδη. Έτσι. Βέβαια. Σύνθημα και το Μελισανίδη. Δεν μπορεί να ακουστεί. Γιατί? Μα γιατί υπάρχει, είναι διτή η απάντηση. Και για αυτό που εκφράζει ο Μελισανίδης, αλλά και γιατί ο Καρυμπίδης δεν είναι Μελισανίδης. Το ζήτημα λοιπόν για μας δεν είναι το τι έγινε. Όλοι βλέπουμε το τι έγινε λάθος. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει. Και ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που έγινε σημαντικότερο από τη στιγμή που ο Ματίγια σκόραρε, είναι πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού. Μαχόμαστε μαζί με τον Όφη που ανέβηκε πάνω από μας, συνάδελφοι στην Κρήτη. Και ήταν καλύτερη ομάδα από μας πέρσι στη Β' Εθνική. Βασίλη, είχα μιλήσει ακουστικά λίγο. Μαχόμαστε ή με τη Λαμία και τον Απόλλωνα που πέρσι και πρόπερσι μας πέρασαν γιατί ήταν πολύ καλύτερες ομάδες από εμάς για τη σωτηρία. Είσαι στον πότο την πεντάδα. Παλεύουμε για να μείνουμε στην κατηγορία. Ακόμα και έτσι είσαι στον πότο την πεντάδα. Άρα, ο Άρης, με όλους μας να λέμε ότι ήταν άθλιος χθες. Με όλο το γήπεδο να βρίζει από το 60 και μετά. Σε ένα βαθμό ολοκληρωμένο. Με να γίνεται ο κακός χαμός στα social media. Ναι. Να μιλάμε όπως είπες και χάσαμε χθες. Και χάσαμε όντως. Και ότι είμαστε σε μια κατάσταση αποσύνδεσης και διάλυσης. Ενώ όλη η ομάδα είναι πληρωμένη. Άρα οικονομικό πρόβλημα με την έννοια του προβλήματος δεν έχουμε. Δεν υφίσταται αυτό. Αγωνιστικό πρόβλημα έχουμε. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Έχουμε αγωνιστικό θέμα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε έκτη. Με ένα βαθμό από την πεντάδα. Και πέντε βαθμούς από την ΑΕΚ. Σωστά μιλάω. Που να είμαστε και σε καλή κατάσταση. Δηλαδή. Περίμενε. Πέντε βαθμούς από την ΑΕΚ. Ναι. Πέντε βαθμούς από την ΑΕΚ. Ναι. Άρα, τι λέω εγώ. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Όχι. Είμαστε σε άθλια κατάσταση. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα αν δεν είχε έρθει ο Τόνσο και δεν είχε έρθει ο αριστερό μπακ. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή? Να πω. Να δώσω μια κλωτσιά, να πλακώνομαι μεταξύ μου, όχι, να γίνεται ο κακός χαμός ή να εξαντλήσω τις όποιες λίγες κατά κάποιους πιθανότητες έχω να βγω στην Ευρώπη. Όντας 4 βαθμούς πάνω από το βασικό μου αντίπαλο, τον Αστέρα Τρίπολης, 2 βαθμούς πάνω από το δεύτερο μου αντίπαλο, την Ξάνθη, και ισόβαθμος με τον τρίτο μου αντίπαλο, τον Πανετολικό.
Το θέμα μας είναι οι προσδοκίες που αναπτύχθηκαν το καλοκαίρι και νομίζαμε ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα ή αν μπορούμε να βγούμε στην Ευρώπη στο τέλος της χρονιάς. Το θέμα μας είναι να επισημάνουμε όλοι τα πολλά λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα ή να τα διορθώσουν αυτοί που πρέπει να τα διορθώσουν. Το θέμα μας είναι αν ο Ερέρα ήταν καλύτερος για τη θέση του προπονητή από τον Παντελίδη ή αν ο Παντελίδης που είναι τώρα στην ομάδα πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα εφόδια για να μπορέσει να προχωρήσει. Το θέμα μας είναι αν θα πρέπει να πιέσουμε τον Καρυπίδη για το τι έκανε μέχρι τώρα ή να τον πιέσουμε να πάρει ένα καλό φορ και κάποιους άλλους καλούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Το θέμα μας είναι τελικά αν ο στόχος είναι η Ευρώπη ή θεωρούμε ότι ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Το θέμα μας είναι πώς πρέπει να είναι ο Άρης ή τι είναι σήμερα ο Άρης και τι μπορεί να πετύχει ο Άρης. Το θέμα μας είναι τι θέλουμε να πετύχει ο Άρης ή τι μπορεί να πετύχει ο Άρης. Και οι αντιδράσεις μας έχουν να κάνουν με το τι μπορεί να πετύχει ο Άρης. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο που είναι πετσί και μου λέει γιατί ρε φίλε ο Ατρόμητος, η Ξάνθη με μικρότερα budget κάνουν όσα πράγματα κάνουν. Ένα βασικός λόγος είναι η πίεση. Ο Ατρόμητος λοιπόν που είναι δευτεροτρίτος είχε χθες 567 εισιτήρια. Στα παπάκια τους. Στα παπάκια τους. Θες να γίνεις Ξάνθη. Να έχεις πρόεδρο το Ζήση από το καλοκαίρι και να έχει διαπραγματευτεί η Γκοντζάρεβα την πώληση. Εύκολο είναι. Θες να γίνουμε Ατρόμητος. Φέρ το Γιαννούλη, πάρ το Νουάρντα. Ας το Χατζησαΐα, φέρε το τέτοιο να. Εύκολο είναι και αυτό. Να αρχίσουμε τους δανεικούς. Να μας δίνει ο Ιβάν κανένα δυο δανεικούς. Να λέμε όλα ωραία, όλα καλά. Να πέσουμε τέσσερις φορές μαζί και να χάνουμε. Και να είμαστε τρίτοι. Τι ωραία. Θες να γίνουμε Αστέρας Τρίπολης. Να προσλάβουμε τον κύριο Μποροβίλο. Να μας έχουν τους ιδιοκτήτες μας στα Κοριόπολης και στα Πεντακοσάρικα με τον Αχιλλέα και όλα καλά. Γίνεται στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ο τρόπος. Θα είσαι μονίμως εκεί. 4-5, 4-5. Όπως ήταν και άλλοι παλιά. Θα χρειαστεί απλά να κάνουμε κανένα δυο ούκια. Τι ωραία, τι ωραία. Δεν θα λέμε τίποτα όμως. Θα κάνουμε τα ούκια μας. Θα παίρνουμε τους δανεικούς μας. Και όλα καλά. Μόνο ένας άλλος τρόπος υπάρχει να μην το κάνεις αυτό. Να έρθει ένας Ιβάν και σε σένα. Να έρθει ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τον Καρυπίδη. Εφόσον λοιπόν έρθει το μεγαλύτερο μέγεθος από τον Καρυπίδη και μπορεί να διαθέσει 50, 60, 70, 80, 90 εκατομμύρια για να βγαίνει τέταρτος, κάποια στιγμή όταν διαθέσει 100 και 110 και με αυτά τα 100-110 έχει αγοράσει και τα δοκάρια, θα βγει πρώτος στον Άρη μας. Το θέμα όμως δεν είναι το τι πρέπει να κάνουμε. Τα ούκια ή τον λεφτά. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνει ο Καρυπίδης τώρα. Τι κάνει ο Διαμαντόπουλος τώρα. Τι κάνει ο Παντελίδης τώρα. Τι κάνουν οι παίκτες τώρα. Τι κάνουμε οι δημοσιογράφοι τώρα. Τι κάνει ο κόσμος τώρα. Οργανωμένος και μη. Τι κάνουμε τώρα. Ο κάθε ένας λοιπόν έχει μία δουλειά να κάνει. Και έχει και το μερίδιο της ευθύνης του. Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει ευθύνη ούτε για τα εργομετρικά του Ερέρα, ούτε για τις μεταγραφές του Διαμαντόπουλου, ούτε για τις πληρωμές του Καρυπίδη,
ούτε για τα συστήματα του Παντελίδη, ούτε για τα αποτελέσματα των παικτών. Μπορεί να είναι δίπλα στην ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε σε συγκρίσεις με ομάδες οι οποίες επίσης δεν έχουν τον λεφτά και έχουν επιλέξει τα ούκια και να απαιτούμε χωρίς ούκια και χωρίς λεφτά να πετύχουμε αυτά που πετυχαίνουν. Στην Ελλάδα, αν ήμασταν στην Premier League, θα ήταν μια άλλη φάση, μια άλλη κατάσταση, ένα άλλο ποδόσφαιρο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται έναν Τόνσο, τον πήρε, χρειάζεται έναν, πώς λέγεται αυτός, Κορχούτ. Κορχούτ, τον πήρε, χρειάζεται ένα Κορχούτ από τα δεξιά, και ένα φορ. Χρειάζεται ένα στόπερ και πλέον, μετά τον τραυματισμό του Μπρούνο Γκάμα, χρειάζεται ένα φορ για να πάει ο Ντιγκινί στη θέση του Μπρούνο Γκάμα. Να παίξεις δηλαδή όπως έπαιζες στην Ολλανδία με τον Ντιγκινί στα άκρα και να πάρεις ένα φορ, γιατί και ο Γιουνές θα λείπει 20 μέρες. Άσχετο με αυτό. Ναι ρε παιδί μου, είναι η συγκυρία αυτή. Χρειάζεται να παίξεις. Είσαι τελείως γυμνός. Έφυγε και ο Νασλίδης. Έφυγε ο Νασλίδης. Έχεις το Διαμαντόπουλο μόνο που θα παίξει εκεί αυτή τη στιγμή. Και δεν αποκλείται να επιστρατεύσει κιόλας για το μάτι της Κυριακής, θα δούμε. Έτσι πως είναι τα πράγματα πλέον. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε λίγο, θα πούμε κι άλλες συνέχεια. Και να κάνω και ένα ερώτημα στους φίλους του Αμαντρίζου μετά τις 6. Ωραία. Προτιμούν τον Άρη με τον Παναθηναϊκό και να φέρνει 1-1 φέτος ή προτιμούν τον Άρη με τη Λαμία και να κερδίζει 1-0. Εγώ, άμπαλος, το δεύτερο θες. Θέλω να κερδίσω 1-0. Ωραία. Φέτος. Να ακούω Ευρώπη. Και βλέπουμε. Όχι και βλέπουμε. Και να απαιτήσω από τον Καρυπίδη και όποιον άλλον είναι να κάνει μια τέτοια ομάδα ώστε του χρόνου, εκτός από το αποτέλεσμα, να έχω και το καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε για λίγο. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξεφύγαμε καθόλου. Να κάνεις και εσύ λίγο τη φωνή. Άλλοι έχουν ξεφύγει. Γιατί η φωνή σου να ακούω. Άλλοι έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει αυτοί που χθες τον γκολ του Ματίγια στεναχωρήθηκαν. Εντάξει, αυτή η χρήση θα είναι τώρα αγιάτρευτη περίπτωση. Και δυστυχώς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που κάποιοι το λέγαν κιόλα. Καλύτερα λέει να μην το βάζαμε. Τι λες ρε, ο άλλος θα πάρει πρωτάθλημα έτσι. Ο άλλος θα πάρει έτσι πρωτάθλημα. Αν το πάρει. Τι. Πάμε στον πυρία να κάνεις μου. Λίγο γαργάρες να κάνεις. Δεν μπορώ ρε φίλε. Ναι, δεν λίγο. Μπορώ. Δεν μπορώ. Μαζί μας τα alter ego. Πανηγυρίζαμε χθες τον goal. Λες και πήραμε το κύπελο. Μαζί μας τα Alter Ego, κορυφαία αδρική ένδυση, τρία καταστήματα. Πασαλίδη 35 στην Καλαμαριά, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Παύλο Μελά 36 στο κέντρο. Καλά τα λες. Και alterego-fashion.gr και Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Και αυτή μαζί μας delivery στο 62-95-86. Από το, τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στο break, Βασίλη μου, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίπερα 107,4 All About Άρης On Air. Επιστρέφουμε, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανδο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου FM. Και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545-26. Ανοίξαμε κουβέντα και από το σφαιρικό Άρη. Θα τη συνεχίσουμε μέχρι και τις 6. Και μετά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Σε συνέχεια των όσων λέγαμε για το χθεσινό παιχνίδι, κρίνουμε τον Παντελίδη. Έτσι. Μεγαλύτερη μοίρα του κόσμου δεν τον θέλει κιόλας. Είναι η πραγματικότητα. Έχει κάνει λάθη. Και τα έχουμε σημειώσει. Όπως έκανε λάθη με τον Ατρόμητο, όπως έκανε λάθος με τον Εργοτέλη που ανέβασε γρήγορα την ομάδα ψηλά. Okay. Τι μπορώ όμως εγώ ή οποιοδήποτε να πούμε στον Παντελίδη χθες που ο Γκάμα τραυματίζεται στο 13 και αλλάζουν τα πλάνα του. Γιατί σε κάθε παιχνίδι του Άρη, άμα κάτσετε να το προσέξετε, στα περισσότερα τουλάχιστον και ειδικότερα στα τελευταία παιχνίδια, θα υπάρξει ο αστάθμητος παράγοντας. Και όπου ο αστάθμητος παράγοντας, βάλτε τον τραυματισμό του Βέλεθ με τον Εργοτέλη, τον τραυματισμό του Γκάμα με τη Λαμία χθες,
Το τσαφ του Σιώπη με τον Πανετολικό. Η ψυχολόγη την έργα του Σιώπη στο πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Πώς λοιπόν, ενώ καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι δεν είστε φαν του Παντελίδη και ενώ έχουμε σημειώσει τα λάθη, το επαναλαμβάνω, μπορούμε να του πούμε χθες κάτι. Όταν περίμενε τη διακοπή αυτήν ο προπονητής του Άρη σαν βάλσαμο για να δουλέψει με την ομάδα και έγινε και ήρθε αυτή η διακοπή με πολύ κακή ψυχολογία, με τις καιρικές συνθήκες, και μπορεί να το ακούτε λίγο αστείο, αλλά είναι η πραγματικότητα, να εμποδίζουν και τον Άρη να δουλέψει όπως θέλει, έτσι, και με έναν προπονητή ο οποίος είδε παίχτες να φεύγουν, αλλά δεν είδε παίχτες να έρχονται. Πώς λοιπόν μπορούμε να είμαστε τόσο αυστηροί με τον Παντελίδη? Εγώ τον Παντελίδη προσωπικά θα τον κρίνω όταν ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές. Όχι, θα αργήσεις. Ήδη κρίνεται τον Παντελίδη. Κρίνεται. Σου μιλάω τώρα, ρε παιδί μου, γιατί εσύ, ας πούμε, έχεις πάρει θέση για το θέμα του Παντελίδη, γραπτός, οκ. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι ακόμα εκεί για να το πω αυτό το πράγμα. Αλλά και ο Παντελίδης παράλευε μια κατάσταση την οποία προσπαθεί να αλλάξει. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο. Ναι. Που λέει: πριν να απαιτήσουμε ο Καρυπίδης να βρει κάποιον καλύτερο να πουλήσει τον Άρη, ας βρούμε εμείς κάποιον καλύτερο από τον 73χρονο Ψηφίδη στον Ερασιτέχνη. Διότι ο Ερασιτέχνης είναι δική μας υπόθεση. Και εδώ και 4 χρόνια είναι ο δόλιος που έκανε εγχείρηση και περαστικά Ψηφίδης. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτές είναι οι ικανότητές μας στον Άρη. Να πω ότι δεν έχει δίκιο. Δίκιο έχει. Όλοι διαπιστώνουμε τα λάθη. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μπορώ να δώσω λύση. Ή τελειώνουμε στο δίκιο. Αν δεν μπορείς, φύγε. Οκ, φεύγει. Ο Καρυπίδης. Τελειώνει ο Άρης. Θα τελειώσει ο Άρης. Θα βρεθεί κάποιος άλλος. Όπως βρέθηκε και ο Καρυπίδης. Από εκεί και έπειτα όμως. Όπως δίναμε μπούλου στον Ερέρα. Και μόλις έφυγε ο Ερέρα, λέγαμε είναι καλύτερος ο Ερέρα. Ας προσπαθήσουμε, για να βρεις. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τα δεδομένα. Χθες λοιπόν, όποιοι περιμένατε να μπούμε μέσα και να ρίξουμε 3 γκολ στη Λαμία, και εδώ να πω και κάτι. Μου το έγραψε και ένας φίλος κάτω από το blog μου. Στον πρώτο γύρο λέει με τον Ερέα ρίξαμε 3 γκολ. Η Λαμία είναι η ίδια. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή και στις δύο εκπομπές λέγαμε ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες σχέση με τον Ερέα. Η Λαμία από τον ΠΑΟΚ λοιπόν, τον πρώτο, που έχει 14 νίκες και 2 ισοπαλίες, πόσο έχει και μια ισοπαλία, έχασε 1-0 με σφαγή. Εμείς λοιπόν που ρίξαμε 3 στη Λαμία εκεί μέσα, είμαστε καλύτεροι? Ήμασταν καλύτεροι. Και αφού ήμασταν καλύτεροι, στο μεταξύ μας γιατί δεν κερδίσαμε? Και είναι δυνατό να κάνουμε αυτές τις παιδικές συγκρίσεις? Αφού ρίξαμε 3 τότε, πρέπει να ρίξουμε 3 και τώρα? Η Λαμία είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το τι ήταν πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας μέτριος Άρης δεν μπορεί να τη ρίξει 2 και 3 γκολ. Ο κακός λοιπόν Άρης οδηγούνταν σε μία ισοπαλία. Όπως σε μία νίκη επί του Παναθηναϊκού οδηγούνταν ο πολύ καλός για 60 λεπτά Άρης. Ήρθε χει το μάτς. Χάσαμε στα Γιάννενα. Χάσαμε από τον Πανιόνιο. Χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Χάσαμε από τον Ολυμπιακό. Διασυρθήκαμε από την ΑΕΚ. Χάσαμε από τον Πανετολικό. Ήμασταν χειρότεροι σε όλα αυτά τα μάτς που προανέφερα σε σχέση με χθες που κερδίσαμε. Χθες υπάρχουν δικαιολογίες αγωνιστικές. Υπάρχουν και ευθύνες. Οι ευθύνες είναι ότι χθες η Λαμία είχε 2 μεταγραφές στην ενδεκάδα. Και ο Άρης όχι μόνο δεν είχε 2 μεταγραφές στην ενδεκάδα, αλλά αναγκάστηκε να έχει και 5 παίκτες στην αποστολή, οι οποίοι αν ο Ηρακλής δεν είχε τα προβλήματα που έχει και αν η Boca Juniors δεν το έψαχνε λίγο παραπάνω με τον Ιταλό που θέλει να στείλει τον Κολάσο ή οτιδήποτε άλλο, θα πηγαίναμε με 14-15 παίκτες στην αποστολή και θα ξεφτυλιζόμασταν. Εδώ και παιδιά ήταν στην αποστολή ο Σταμπουλίδης τώρα, εντάξει, χωρίς να θέλω υποτιμήσω το παιδί. Άρα, άργησες στην ενίσχυση σου, ένα κομμάτι. 2. Έκατσε η κέντα της κέντας, με τον Μπάσα, με Σιώπη και Μπάσα,
Άλλαξε το πρόγραμμα δύο φορές. Είχες απώλειες λόγω τραυματισμών, είναι ο Σόουζα. Και καταλάβετε το, επειδή έχω ένα μάτς στις 14 του μήνα, δεν μπορώ να πάρω 2-3 παίχτες. Δηλαδή τώρα που τραυματίζει και ο Γινός, ο Σιώπης και ο Γκάμα, θα πάω να πάρω ένα εξτρέμ, ένα φορ και ένα χαφ. Και αν τον Γκάμα είναι 6 μήνες. Όταν γυρίσουν δηλαδή οι υπόλοιποι, για τους πω. Και δεν έχω ρε φίλε και τόσα λεφτά. Δεν έχει η ομάδα τόσα λεφτά. Δεν μπορεί η ομάδα να έχει δύο Γκάμα, δύο Ματέο, δύο σε κάθε θέση. Δεν μπορεί. Αυτές είναι οι δυνατότητες, οι οικονομικές. Αυτά δεν ουρλιάζαμε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το που πάνε τα λεφτά. Να φέρω 5-6, 8, 15. Και μετά τι να λέμε, γιατί χρειάζεται την ομάδα. Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Σας είπα, εύκολο είναι να γίνω ατρόμητος. Το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο απ' όλα είναι. Να γίνω ξάνθη. Το πιο εύκολο απ' όλα. Ποιον έχεις τώρα 20 χρονών, έχεις κανένα παίκτη 20 χρονών καλό εσύ? Όχι. Δεν έχεις, δεν είσαι παραγωγή ταλέντων όπως η ξάνθη. Ο Βέλεθ, να έρθει ο Βέλεθ να το δώσει στον ΠΑΟΚ. Να μου τον αφήσει μέχρι το καλοκαίρι και να μου τον πάρει το καλοκαίρι. Ε? Όχι. Τι όχι? Δεν θέλω. Γιατί δεν θες? Δεν θέλω να το δώσω. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνω ατρόμητος? Δεν θέλω να το δώσω. Πώς θα γίνω ξάνθη? Δεν το δώσω. Πώς θα γίνω ξάνθη ρε φίλε? Πώς θα γίνει? Με 4 εκατομμύρια κάτι γίνεται. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια φίλε. Θα έρθει ένας ρέφερι στο Ξάνθι Άρης, θα φας μια σφαγουά με 4 εκατομμύρια και να δω αν μετά, ενώ όλοι θα βρίζουν και θα έχεις την πίεση και την τρέλα, αν θα, τον πάρω τζάμπα. Πολλές φορές και με προσφυγή κιόλας. Πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύει το θέλω με τον μπορώ. Αυτό και το πρέπει. Και το πρέπει με τον μπορώ. Λέω λοιπόν το εξής. Διαπιστώνουμε ότι η ομάδα μας άργησε. Ναι, άργησε. Γιατί υπάρχουν 15.000 λόγοι. Δεν έκανε στο προγραμματισμό. Έκανε στο προγραμματισμό, δεν είχε τη ρευστότητα για να πληρώσει 10 μέρες νωρίτερα και να τους φέρει με 50 χιλιάρικα παραπάνω. Περίμενε να λύσει ο Τόνσο, το συμβόλαιό του δεν έχει λυθεί. Σήμερα λύνεται και πρέπει να έχει λυθεί αυτή την ώρα, να το δούμε κιόλας, από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Ναι, οκ, okay, το ξέρουμε, έχει γίνει συμφωνία, υπάρχουν οι υπογραφές, χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Επίλυσης Ιδιωτήτων Μεταγραφών, όπως λέγεται αυτή, συνεδριάζει κάθε Τρίτη. Η μία Τρίτη ήταν πρωτοχρονιά, δεν συνεδρίασε. Άρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, τον Τόνσο έπρεπε να τον πάρεις την Τρίτη 7 Ιανουαρίου. Ο μάνατζέρ του ήρθε από την Αργεντινή στις 8. Δεν ήθελε να χαλάσει τα Χριστούγεννά του. Ή με τον Αλφόνσο έκατσε κέντα που άλλαξε προπονητή στην Τζιζόν. Εντάξει, άλλο θέμα αυτό. Υπάρχουν αυτά μέσα στο. Να σου πω. Αλλά ο μάνατζερ του είπε: παιδιά, εγώ έχω κλείσει τα εισιτήριά μου και θα έρθω στις 8 του μήνα. Εμείς έπρεπε να του πούμε: όχι, πρέπει να παίξει με τη Λαμία. Το αφήνω του Τόνσο. Για τους υπόλοιπους αργήσαμε. Νίκο μου. Αλλά από εκεί και έπειτα. Στην τελική, αυτό δεν σταματάει από τη στιγμή που έρχονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές τώρα. Σίγουρα. Άρα πάμε στο επόμενο. Πού είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, έχει χάσει τους στόχους της? Όχι. Δεν έχει χάσει λοιπόν τους στόχους της η ομάδα, είναι στο βαθμό από την πεντάδα. Σωστά. Σωστά. Έχουμε 14 παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να πάρουμε έναν βαθμό παραπάνω από τους υπόλοιπους για να βγούμε στην Ευρώπη. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Δεν πρέπει να κάνουμε το παν για να το πετύχουμε αυτό? Πρέπει. Τι πρέπει, να βαλώνουμε μεταξύ μας? Όχι. Να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας? Όχι. Να διαλύσουμε την ομάδα? Τι πρέπει να κάνουμε? Να λέμε για τον Ερέρα που παίρνει το Ματέο να πάει στη Λας Πάλμας? Αλλά εμείς υποστηρίζουμε τον Ερέρα ακόμα. Μην κολλάς με τον Ερέρα. Κολλάω ρε φίλε, γιατί μην είναι κάποιοι πιο Ερέρα από Άρης. Ωραία, μην ασχολείσαι με αυτούς. Με ποιους ασχολούμαι? Μην ασχολείσαι με αυτούς. Αυτοί είναι που βρίσκουν το γήπεδο. Εντάξει. Μην ασχολείσαι σε αυτό. Κάποιοι ακόμα υποστηρίζουν τον Ερέρα, εντάξει.
Δεν δίνουμε μη συνέχεια σε αυτή την κουβέντα για τον Ερέρα. Ο Ερέρα έχει δύο μήνες που έχει φύγει. Έχει ένα νέο προπονητή. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στη Λας Πάλμας. Έχει τέσσερις φορές που έχασε με τέσσερα γκολ. Τρεις, συγγνώμη. Κέρδισε τέσσερα προχθές. Και έχει μία νίκη αυτή την προχθεσίνη. Μπράβο. Κέρδισε τέσσερα. Την Οσασούνα. Μεγάλη νίκη. Εντάξει. Μην κολλάμε σαν πρόσωπα. Αυτό μας έφαγε την προηγούμενη χρόνια. Για πες λίγο τα αποτελέσματα της Λαμίας με τους τρεις ανταγωνιστές μας. Με τους τέσσερις. Με τους τέσσερις. Αυτά εδώ πέρα. Από τον Ατρόμητο και τον Πανιόνιο. Έχασε ένα μηδέν. Έχασε ένα μηδέν. Με τον Πανετολικό. Όχι, τα είδατε τα μάτς. Με τον Πανετολικό δύο. Περίμενε. Τα είδατε τα μάτς. Γιατί εγώ τα είδα και τα δύο. Α. Με τον Πανιόνιο το μάτς πρέπει να είναι 0-3. Έχετε την αίσθηση ότι ο ανταγωνισμός μας είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι. Αλήθεια, πικρή. Και εγώ θα ήθελα να είναι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Και δεν είναι όχι γιατί έχουν τόσο πολύ καλύτερη ομάδα από εσάς και από εμάς. Είναι γιατί έχουν και όλο το υπόλοιπο πακέτο στην Ελλάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πείτε μου εσείς, αν ο Βέλεθ κάνει το χέρι που έκανε ο Βιερίνια μέσα στη Λαμία, πόσα πέναλτι θα δώσει. Όχι ένα, δύο θα δώσει. Θα δώσει ένα και το επόμενο λεπτό θα εκτελέσει άλλο ένα. Δύο-δύο με στον Πανετολικό, 0-0 με την Ξάνθη, 0-0 με την Τρίπολη. Η Λαμία. Αυτό τι σημαίνει, ρε Σιτσαλτίδη, ότι πρέπει ο Άρης να έχει αυτή την τραγική απόδοση χθες? Όχι. Τραγική απόδοση όμως έχει λογική. Τραγική απόδοση έχει λογική και στα πράγματα που είπε ο Νίκος. Η τραγική απόδοση έχει λογική γιατί δεν φρόντισες εσύ να έχεις τον Αντινιτζόγλου, που εκεί δεν μπορούσε να κάνεις κάτι με τη συγκυρία που έπεσε, να έχεις τον Κορχούτ 5 μέρες νωρίτερα, να είναι ήδη εδώ το δεξιμπακ. Αλλά πώς να προβλέψεις ότι ο ποιοτικότερος παίκτη σου στο 10 πάει ο άλλος τον αφήσει ανάπηρο και του κόβει για 6 μήνες στο ποδόσφαιρο? Πώς το προβλέψεις αυτό? Ένα ακόμη μάτς στο οποίο γίνεται κάτι για τον Άρη, έτσι. Ένα ακόμη παιχνίδι. Πώς να το προβλέψεις? Το σημαντικότερο στην αμπαλοσύνη κάποιον φαίνεται στο 92. Πριν το φάουλ. Στο γύρισμα του Ιντζόγλου. Που γιουχάρουν. Ναι, ναι. Ο Ιντζόγλου. Έχει πλάτη την εστία. Δεν μπορεί. Πώς θα κάνει? Μέχρι να γυρίσει, έχει χαθεί. 3 δευτερόλεπτα χάθηκαν. Και έχει δίπλα του το Βέλεθ. 2 μέτρα πίσω. Και γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Και όλοι οι άσχετοι γιουχάρουν γιατί τη γύρισε προς τα πίσω σε αυτόν που έχει μέτωπο στην εστία. Και έχει πολύ καλύτερη μπαλιά. 100%. Από τη σέντρα του Βέλεθ γίνεται η φάση που τελικά καταλήγει στο φάουλ και στον γκολ. Άρα που θέλω να καταλήξω, γιατί λέμε και εμείς πολλά πράγματα μαζί και σας μπερδεύουμε. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο στόχο. Και δεν είναι μέσα στο στόχο κυνηγώντας. Γιατί μέσα στο στόχο θα ήσουν και αν ήσουν 5 βαθμούς, ας πούμε, πίσω από τον 6ο. Μέσα στο στόχο θα ήσουν πάλι. Αλλά θα ήσουν 5 βαθμούς πίσω. Είσαι ισόβαθμος στον Πανετολικό. Και είσαι 1 βαθμό κάτω από τον Παναθηναϊκό. Που δεν βγαίνει η Ευρώπη. Εμείς πρέπει να πιέσουμε με κάθε μέσο και τρόπο τους ανθρώπους διοίκησης που ξέρουν και αυτοί ότι πρέπει να το κάνουν. Να ενισχυθεί η ομάδα σε τέτοιο βαθμό πλέον, γιατί έχουμε και μια έξτρα απώλεια πολύ μεγάλη, η οποία πρέπει να καλυφθεί και υπάρχει ο τρόπος να καλυφθεί με ένα καλό φορ. Δεν θες να πάρεις 2 παίχτες, δεν θες και εξτρέμ και φορ και τα λοιπά. Έτσι. Έχεις ήδη πάρει τον Τόνσο, έχεις πάρει τον Κορχούτ, πρέπει να πάρεις δεξιμπακ, πρέπει να πάρεις για backup έναν ακόμα στόπερ και ενδεχομένως να πας και για ένα χαφ. Που η λογική λέει ότι αυτή τη στιγμή που θα πας για 4, δεν θα πας για ένα ακόμα χαφ.
Εμείς αντιθέτως, αντί να μιλάμε και να επικεντρωνόμαστε σε αυτά, συζητάμε γιατί έβαλε το Βαλεριάνο και ο προγραμματισμός δεν είναι σωστός αφού ο Βαλεριάνος μπήκε. Γιατί μπήκε ο Βαλεριάνος και δεν μπήκε ο Μενέντεθ που ήθελε να τον κρατήσει. Οι ερωτήσεις μας δεν έχουν να κάνουν με το ενδιαφέρον για το πώς θα βελτιωθεί ο Άρης. Οι ερωτήσεις μας έχουν να κάνουν με το κουτσομπολιό, με το αν υπάρχει κάτι ύποπτο που θέλω το Μενέντεθ και δεν θέλω το Βαλεριάνο. Με το αν κάποιος πάει να φάει κάποιον. Με το αν το φάντασμα του ενός ή το φάντασμα του άλλου. Με κουτσομπολιό. Ή μήπως θεωρείτε, εγώ το πιστεύω, ότι αυτή η Μύρλα δεν χτυπάει στην κεφάλα μας με τον Μπρούνο Γκάμα, το Γιουνές και το Σιώπη. Βέβαια, όσον αφορά τους τραυματισμούς υπάρχουν και άλλες παράμετροι, αλλά δεν είμαι γιατρός. Ο άλλος λέει γιατί τον έβαλε να παίξει το Γιουνές, λέει. Γιατί ο Γιουνές όλα τα τεστ που έκανε το Σαββατοκύριακο ήταν μια χαρά. Γι' αυτό τον έβαλε να παίξει. Αλλά δεν ήταν και 90 λεπτό. Και αν δεν έμπαινε ο Γιουνές να πάει ο Ντιγκινή από πίσω του, να φανεί λίγο με Ντιγκινή, τον τραγικό Μαρτίνες, την πιο αποτυχημένη μεταγραφή του καλοκαιριού, με διαφορά από τη δεύτερη, ο Μαυράη και ο Κολάσο έχουν προσφέρει τα πάντα μπροστά του. Αλλά οι ίδιοι εσείς οι άμπαλοι, όταν δεν έμπαινε ο Μαρτίνες, λέγατε γιατί δεν το βάζει το Μαρτίνες. Να γιατί δεν το βάζει. Ο καλύτερος παίκτης πάντα είναι αυτός που δεν παίζει. Το λέμε. Και τι έγινε αν στην επόμενη φορά που εγώ έλεγα να μπει ο Μαρτίνες μπει και δεν παίζει. Εγώ τον έβαλα. Ας το έλεγα εγώ. Ο προπονητής τον έβαλε. Αυτός φταίει. Παιδιά, πρέπει να αγαπήσουμε λίγο παραπάνω την ομάδα μας. Όλοι μας. Και εμείς και εσείς και όλοι. Αλλά με αυτό το κλίμα που επικρατούσε χθες στο γήπεδο, ό,τι και να γίνει, όποιος και να έρθει, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Όταν ο Αριανός κοιτάει τον Αριανό με μισό μάτι. Όταν είχα από πάνω μου ένα κύριο, δεν το ξέρω καν, ο οποίος, επειδή, θα σας πω όλη την ιστορία, θα καταλάβει αμέσως ποιος είναι, επειδή τον είχαν στη security και δεν τον έχουν πλέον στη security, έβγαλε στημένο τον Καρυπίδη, στημένο τον Διαμαντόπουλο, στημένο τον Ερέρα, στημένους τους παίκτες, στημένους στο ψεύτικο, ο Μπρούνο Γκάμα δεν είναι τραυματίας, έλεγε. Πρόσεξε. Τι? Είναι απλήρωτος, λέει, και κάνει την τραυματία. Έγινε. 6 μήνες χιαστούς. Πήγε, έπαθε χιαστούς γιατί είναι απλήρωτος και έκανε τον τραυματία. 6 μήνες δραματία. Κι όμως, πάνω από το κεφάλι μου, αυτό άκουγα να λέει. Και το δικό μου ήταν. Ναι, ναι. Εσύ φορούσε ακουστικά. Τώρα παίρνει, είναι η μετάδοση, μην αγχώνεσαι. Τον είχα από πάνω. Ναι. Και κατάλαβα μετά από ένα σημείο, λέει, δεν γίνεται. Δεν φώναξαν, λέει, για το μεροκάμψο και αν μην έρθω, λέει, 20 ευρώ τώρα, 30, 40, πόσα δίνουν. Ο καθένας, λοιπόν, λέει ό,τι θέλει. Πριν με ένα φίλο το Μάριο, που είναι και αναγνώστης και ακροατής και τα λοιπά, δεν μένει εδώ, στη Γερμανία μένει, λέει δεν υπάρχει θέμα φυσική κατάσταση. Είδε σε φίλε τα εργομετρικά. Δεν είχε, λέει, πρόβλημα εργομετρικών, δεν ήταν στην προετοιμασία. Δεν ήταν στην προετοιμασία ο Ματίγια, ο Κολάσο, ο Ματέο, ο Βέλεθ, ο Δελιζήσης, ο Τζανακάκης, ο Βαλεριάνος. Επειδή η ομάδα έκανε προσφάτως κιόλας εργομετρικά. Δεν ήταν αυτή στην προετοιμασία. Ήταν. Επειδή μα έκανε προσφάτως κιόλας εργομετρικά. Όχι, ρε φίλε, θέλω να θώσω τον Ερέρα. Θέλω να το ρίξω τον Παντελίδη. Οι αριθμοί δεν είναι καλοί. Σώπαρε. Ναι. Αλήθεια, Νίκο. Τα εργομετρικά δεν είναι καλά του Άρη. Επειδή κάποιοι πίνατε σφινάκια με τον Τέλμο Ντε Αντρές στην Καψόχωρα. Στα βράσινα. Στην Καψόχωρα. Επειδή πίνατε σφινάκια μαζί του. Να το βγάλουμε το γυμνασταρά τώρα. Και εγώ είμαι αυτός που όταν ο Νίκος στο ξεκίνημα είπε για φυσική κατάσταση. Τον έβριζα. Τον έβριζα. Αλήθεια. Και δεν τον έβριζα γιατί δεν ήξερα ότι δεν ισχύει. Το ήξερα ότι ισχύει. Γιατί δεν ήθελα να δώσω δικαιολογία στον Παντελίδη. Και στον τελική να σου πω και κάτι, ρε Νίκο. Ας βρει τον τρόπο. Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι εγώ προπονητής. Δεν είμαι εγώ επιστήμονας. Να σου πω κάτι. Να βρει τον τρόπο. Και αν βλέπει ότι δεν γίνεται να αλλάξει τους ρυθμούς και να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού, να μην το αλλάξει. Αν ξέρει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Αυτό όμως είναι μια άλλη κουβέντα και είναι η ευθύνη του Παντελίδη και το αν έκανε καλά τη δουλειά του ο άλλος είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θα μου το βγάλετε αυτό απεριστερά επειδή θέλετε να φάτε τον Καρυπίδη ή τον Παντελίδη. Θέλετε να ρίξετε στον Καρυπίδη την ευθύνη. Άρα λέτε τότε ήταν προπονηταράς. Χρήστα, δεν μπορεί Παντελίδη και να σου πει κάτι ακόμα. Σε ένα άλλο το ποτέ μεγαλύτερο λάθος του Καρυπίδη ποιο είναι? Ποιο? Ότι έφερε τον Ερέρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του λάθος. Μα όλα και τον Άρη του περασμένου καλοκαίρι ξεκινάνε. Το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό. Γιατί έφερε έναν προπονητή, ο οποίος αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσε να τα αποκριθεί. Φάγαμε τη χρυσόσκονη στα μάτια όλοι. Αλήθεια. Και την αλήθεια την είπε ο Χαριστέας. Ούτε στην ομάδα είναι, ούτε ανάγκη έχει από χαρτζηλίκια ο Χαριστέας. Μας αγοράζει όλους. Μόσα έχει πάρει από τον Άγιαξ τη Βέρντερ τον έναν και τον άλλο σύλλογο, δεξιά και αριστερά. Τόσα χρόνια στην Ευρώπη και πρωταθλητής Ευρώπης. Όλους μας αγοράζει άμα θέλει. Βγαίνει και λέει για 5 μάτς έκανε την ομάδα. Χωρίς στόχους, χωρίς κανένα απολύτως όφελος. Βγήκε και είπε την άποψή του. Δεν τον ακούτε και τον Χαριστέα ή μήπως θέλει τον Καρυπίδη? Που εγώ αν ήμουν Καρυπίδης θα πήγαινα να φέρω τον Χαριστέα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να σταματήσουμε. Μπας και κάποιοι σεβαστούν μια προσωπικότητα. Να ασχολιόμαστε με τον Ερέρα. Ποιον Ερέρα, είπα εγώ τον Ερέρα τώρα. Φτάνει με τον Ερέρα. Τελείωσε ο Ερέρα. Πώς τελείωσε? Τελείωσε ο Ερέρα. Φίλε, τα αποτελέσματα της δουλειάς του φαίνονται. Το παίρνει ρε φίλε το Ματέο Γκαρσία και του λέει να πάει στη Λας Πάλμας. Γιατί πολλοί λέτε και ο με τον Ερέρα παίζαμε μπάλα κτλ. Να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα με τον Ερέρα. Μετά από 4 χρόνια που πόνασαν τα μάτια μας, είδαμε όλοι να αλλάζουν 4-5 μπάλες. Ήταν ό,τι έγινε και με τον Όγιος, ρε. Εντάξει. Και ξαφνικά άρχισε να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Μετά τις 6 θα πάμε τώρα κατευθείαν στις γραμμές. Δεν θα πάει σε break. Κατευθείαν ανοίγουμε γραμμές. 23-10-2. Έχεις ώρα? Όχι. Και λέγαμε με τον Ερέρα. 23-10-2-87-8-8-8. Να συζητήσουμε στάσεις πιθανές. Ναι, ανοίγουμε γραμμές. Γιατί και εμείς δεν μας παντογνώστη, την άποψή μας λέμε. Ούτε σας λέμε ότι εμείς αυτά που λέμε είναι τα σωστά. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά με ηρεμία, με τρόπο, αλλά να έχουμε μια κοινή συνισταμένη. Εμένα και τον Νίκο με νοιάζει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Με νοιάζει η ομάδα να πετύχει το στόχο της. Όχι να διαπιστώνω τα θέματα. Πάμε. Τι θες να πεις πριν πάω στον κόσμο? Μη φωνάζεις. Άλλο ήθελα δεν να πω. Δεν μπορώ, είμαι εκνευρισμένο. Όχι, μη φωνάζεις. Χαμήλω λίγο τον φωνή σου. Βασίλη, χαμήλω τα ακουστικά. Δεν μπορώ, προκέφαλος μη χαμήλω. Α, τα ακουστικά του χαμήλω. ποια είναι? Το 2. Χαμήλω το λίγο. Γιατί δεν μπορώ να πιέσω το κεφάλι μου. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τα χαμηλώσατε, Ξέρετε. Εντάξει. Τα χαμηλώσαμε, ναι. Δυνάμωσε, έδελε να ακούω τον Αλέξανδρο δυνατά. Λοιπόν, είπε 14, μα 15 έχουμε. Γιατί πόσε αγωνιστικέ είναι? Η πρώτη. Χρωστάμε την Ξάνθη. Ναι, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να διακυβευτεί με τίποτα η οικονομική ισορροπία όπως την έχουν υπολογίσει. Δηλαδή, υπό την πίεση της κατάστασης να κάνουμε ανοίγματα που δεν καλύπτονται, πιο μεγάλο έγκλημα από το να μην βγω ευρώ. Όχι. Ο Κόκκι να υπογράψει με 800. Λοιπόν, άρα, αν δεν ο Νάτσο όλα, να υπογράψει με 450. Συνεφορία. Εντάξει, συμφωνώ. Αυτά δεν λέγαμε τότε. Άρα, αν δεν μπορείς να πάρεις παράδειγμα το δεξί τον μπακ που μας... που ούτως ή άλλως παρέχει γίνει αυτό το σύραλ. Προφανώς δεν θα πάρουμε αυτό το παίκτη ή πάει για κάτι άλλο. Να εξοικονομήσει από εκεί λεφτά και να πάρει μπροστά παίκτη. Μπροστά παίκτη. Είχες γράψει κάποτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για τον Ντάουντα. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να πάρουμε τον Ντάουντα. Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ το είχα γράψει όταν ο Μπρούνο Γκάμ ήταν υγιής. Και ξέρεις γιατί από το λέω. Σήμερα, το έγραψα κιόλας στο SDN. Τα δεδομένα αλλάζουν. Θεωρώ ότι από σήμερα υπάρχει τεράστια ανάγκη για φόρο. Άρα θέλω να σου χθες, πω ένα... Χθες, συγγνώμη Άλεξ, χθες θα σου λέγα δεν χρειάζομαι φόρο. Πήρα τον Τόνσο. Δεν το συζητάω. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αλλά επειδή αυτός ο παίκτης ξέρει το πρωτάθλημα και έχει και γεμάτα πρωταθλήματα εκεί που είναι και φεύγει γιατί διαλύεται η ομάδα του και όχι γιατί δεν τον θέλουν, για μένα είναι μια καλή λύση. Θα μου πεις, έτσι λέω, δεν ξέρω, αυτοί μπορεί να έχουν κάποιο καλύτερο αύριο. Παράδειγμα. Θέλω να πω, άρα αν προσανατολιστείς προς εκεί, πρέπει να πάρεις παίκτη μπροστά και να θυσιάσεις μια θέση. Και επειδή δεν μπορείς να θυσιάσεις τους στόπερ, και επειδή είναι πολυτέλεια να πάρεις οχτάρι τώρα, και επειδή είπες ότι ήδη κλείσαμε δύο παίκτες για το καλοκαίρι, που δεν ξέρω τι θέσεις μπορεί να είναι. Έτσι. Ενδεχομένως και τις επόμενες μέρες να τις δούμε τις θέσεις. Εντάξει, πέρα από αυτό, άρα πρέπει να πάρεις άμεσα επιθετικό. Τώρα, η Λάρισα την Κυριακή είναι απίστευτα δύσκολο μάτς, είναι φοβάρα φορμαρισμένη. Πάτησε την ΑΕΚ, δεν την κέρδισε κατά λάθος. Έριξε 3 στην Τρίπολη, 3 στον Απόλλωνα. Είναι φοβερά δύσκολο παιχνίδι. Έφτιαξε η Λάρισα, δεν ξέρω τι έκανε. Πήρε καλό προπονητή.
Έχει εδώ και 1,5 μήνα που παίζει πάρα πολύ. Και ο Άρης που θα δούμε στη Λάρισα, για να προλάβουμε μερικούς τώρα από την Τρίτη, δεν θα διαφέρει πολύ από αυτό που είδαμε. Καθόλου. Μόνο Μπάσα θα διαφέρει. Άντε και ο Τόνσο. Άντε και ο Τόνσο. Θα μπει εντεκάδα. Κοίτα, εμένα ο Παντελίδης με, αυτό το, με την κοφτή του δήλωσε ότι είναι έτοιμος χθες. Με την κοφτή του, γιατί κρέμεται από πάνω. Αλλά ο Τόνσο εντάξει, έχει να παίξει κανένα 20 ημέρο και να προπονηθεί και κανένα 20. Μου έχει δείξει ότι μπορεί να τον έχει και, στο, και στην εντεκάδα. Μην τον χάσουμε και αυτόν κανένα μήνα τώρα. Από την σπουδή μας. Γιατί ο Τόνσο είχε ήξερε ότι θα φύγει από την Τρίπολη από τα μέσα Δεκεμβρίου. Μην, δηλαδή... Κοίτα, να σου πω κάτι. Μεσοεπιθετικά επιλογές του είναι περιορισμένες πλέον. Δεν είναι, αυτό λέω. Δεν έχει. Δηλαδή με τον Γκάμα και τον Γιουνέσοφ, ποιον να βάλει. Όχι, θα αρχίσει, μπορεί να αρχίσει με αριστερά Εξτρέμ Ενέντε, Μαρτίνεθ, Γκαρσία και την Κινή. Αλλά η ομάδα θα είναι πάνω κάτω ίδια. Άρα θα πάει να παίξει ένα πολύ σκληρό και άχαρο μάτς για να μην χάσει. Επίσης, όλοι που χθες θέλουν να ρίξουν 18 γκολ στη Λαμία, η Λαμία την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε τον Παναθηναϊκό και είναι, σε, και είναι μια χαρά ομάδα. Αν νομίζουμε ότι με αυτές τις ελλείψεις και με αυτό το ρόστερ που είχαμε χθες, γιατί έβγαλε ο Super 3 μετά από καιρό μια άστοχη ανακοίνωση, ενώ τα έλεγε καλά μέχρι τώρα, οι παίκτες που δεν παίρνουν σημονομαχίες είναι χαζά. Αυτοί που παίζαν χθες παίζαν ό,τι μπορούσαν να παίξουν. Ούτε σημονομαχίες καλύτερα, ούτε χειρότερα. Ούτε κανείς θέλει μένα να μην παίξει. Και αυτή η καραμέλα ότι τους είπαμε να φύγουν και τους βάλαμε, δεν τους είπαμε ότι θα τους κόψουμε το συμβόλαιο. Αν κάποιο παιδί δεν μπορεί να βρει ομάδα, θα μείνει στον Άρη και θα πληρώνεται. Δεν έχει κανένα λόγο να μπει και να μην παίξει. Γιατί λέει να μπει και να σπάσει το πόδι, γιατί αν το σπάσει την επόμενη ομάδα. Μια χαρά παίξανε. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι και είναι προς τιμή τους, γιατί είναι πολλές φορές η ψυχολογία. Σκέψου, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα. Έρχεται ο Χρήστος, μου λέει ότι θα σταματήσει να κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο. Ισχύ. Δεν κάνω εκπομπές και ξαφνικά μου λέει, έλα, κάνε 5-7. Εγώ με τι ψυχολογία θα πάω. Πληρώνεσαι. Τι? Πληρώνεσαι. Πληρώνομαι, ναι. Είσαι επαγγελματίας. Θα έχω στο μυαλό μου όμως αυτό. Δεν με νοιάζει τι έχει στο μυαλό σου, μου αυτό. Άρα να σε δώσω λιγότερα λεφτά. Και αυτό το μυαλό σου είναι χαλασμένο. Και προς τιμή τους όμως. Θα πάρεις λιγότερα λεφτά τη μέρα που δεν θα κάνεις καλή εκπομπή. Τα ίδια θα πάρεις. Τα ίδια θα τη πάρω. Μέρα που έχουν μειωμένη απόδοση δίνουν, παίρνουν και λιγότερα. Προς τιμή τους τα πήγαν καλά, ρε φίλε, τα παιδιά. Και να πω και κάτι. Άρα είναι ένα δεδομένο για το Χρήστο. Άρα και το σημειώνουμε. Γιατί είναι δεδομένο, ρε Χρήστο. Άρα και το σημειώνουμε. Από την Καψαλήνη βγήκανε και αφού δεν τους επηρέασε, γιατί το λέμε. Είναι καλύτερο να τους πούμε 30 Ιανουαρίου βρει το ομάδα ή να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι κοίταξε θα είσαι σε ένα δεύτερο πλάνο επιλογών, αν θες να φύγεις και μπορείς να τα βρεις, να το ξέρεις. Το κακό είναι ότι διαρρεύσει. Δεν μπορεί να με διαρρεύσει με 1000 site και 150 εφημερίδες. Μα και οι παίκτες το λένε, Αλέξανδρε. Άμα δηλαδή μιλήσει μαζί σου, το πούνε ότι μου είπαν ότι να βρω ομάδα. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Ναι. Είναι και αυτό με... Σίγουρα δεν υπάρχουν τα λεφτά. Σταματήστε να ονειρεύεστε ότι έχουμε από πίσω το λάτσι. Είναι μετρημένα κουκιά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει την ομάδα να πάμε. Χθες δηλαδή μου δώσαν την αίσθηση ότι θέλω να χάσουμε ρε γάμωτο. Κάποιοι θέλανε. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλοι δυσαρεστημένοι μετά. Όταν το βρίζω, ακούσετε τι υπομαντή για τις δηλώσεις. Ξέρω και την πίεση, αλλά έχω έρθει εδώ με την οικογένειά μου. Δηλαδή εντάξει. Δεν είναι. Τι να βρει και λένε οι παίκτες, δεν είναι άνθρωποι. Α, το βρίσκεσαι εσύ το ματί για να γίνει η Νέστα, να πούμε. Όχι, ευτυχώς οι ξένοι δεν καταλάβαιναν τα συθήματα χθες. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ενημερώθηκαν μετά, το ζητήσαμε και με τους Έλληνες. Την ώρα του αγώνα τι πήγαινε ο Δελιζής και τους έλεγε, όχι παιδιά, λέει, μας λένε να βγάλουμε τις φανέλες. Την ώρα του αγώνα δεν είναι όχι. Είμαστε σε μια μετεχνιακή κατάσταση, έχουμε τρία μάτσα από τα οποία πρέπει να πάρουμε μίνιμουμ 4 πόντους. Για μένα στη ζωή όλα είναι αριθμοί. Είναι φοβερά δύσκολο μάτσα την Κυριακή. Είναι δύσκολο μάτσα. Τι να κάνουμε, δεδομένων των συνθηκών. Αν είχα τον Γκάμα και τον Γιουνές και τον Σιόπι, θα σου έλεγα, οκ, πάει ο Άρης. Δεν έχει, τώρα είναι δύσκολο, είναι πολύ άχαρα. Πρέπει να δραπετεύσεις με αποτέλεσμα την Κυριακή. Και αυτό ισχύει δυστυχώς και για τη Λεβαδιά και είναι όλη η χρονιά παίζεις αυτά τα τρία μάτς. Πρέπει να πάρεις πόντους. Λοιπόν, αυτό αν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και κάνει την κρίνια χειρότερη, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Τι να κάνουμε, είμαστε τώρα με την πλάτη στον τοίχο. Στράβωσε η μεταγραφή του ενός, δεν βγήκε του άλλου, ήταν να φύγει ο Κολάσο να γλιτώσουμε, δεν έφυγε, ο δεξί μπακ δεν ήρθε. Και τι να κάνουμε τώρα. Και πρόσεξε, και οι παίχτες είναι οι πρώτοι που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Ξέρεις ποιο είναι το θετικό μέσα όλα αυτά. Ότι όλη αυτή την αναστάτωση, όλα αυτά τα λάθη, γιατί έχουν γίνει λάθη. Είναι δεδομένο ότι έχουν γίνει λάθη. Αυτή είναι η βάση της κουβέντας μας. Πρόσεξε όμως, όλα αυτά και με όλη αυτή την ανακατοσούρα που έχουμε, είμαστε στο στόχο. Είμαστε. Ας το διορθώσουμε, να τον πετύχουμε. Δεν ξέρω, ο Παντελίδης, τον βλέπω, είναι το στυλ του βέβαια, γιατί έτσι τον θυμάμαι. Είναι λίγο μελαγχολικός, είναι λίγο... Είναι απόμακρος. Είναι λίγο απόμακρος, ναι. Είναι το στυλ του ή η συνθήκη του. Το στυλ του, και στον Ηρακλή έτσι ήταν. Το στυλ του είναι. Γιατί μαθαίνουμε, και εσείς που τα λέτε, αλλά και από αλλού, ότι ο άνθρωπος έχει μια... δουλεύει πολύ. Είναι, πώς να πω, είναι από τους προπονητές τους... Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει όμως. Δεν φαίνεται η δουλειά του μες στο γήπεδο, αλλά είναι ένας άνθρωπος που κάνει πολλή δουλειά από πίσω, ας πούμε. Το φάουλ, ας πούμε, του Ματίγια, μας το στείλαν τώρα βιντεάκι, γιατί τραβάει και όλη την προπόνηση και την ξαναβλέπει κτλ.
Είναι, άμα το δεις, το ανεβάσαμε, ναι, όλα τα, ναι, site, το έχουμε ανεβάσει. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι, δεν τράβηξε ένα σωτοματίγια. Πού θα πάει ο Βέλεθ, πού θα πάει ο... Εντάξει, μα της αρέσει, κοίτα, και στο πρώτο μήχρονο λέγαμε γιατί δεν πιέζουν, γιατί δεν κάνουν. Ίσως δεν μπορούν παραπάνω. Τι να πιέσουν. Η εντολή, και στο λέω τώρα, εσύ μου το πεις, εσύ μου το πάλι ο συνάδελφος. Η εντολή που είχαν ήταν μέχρι το 75, γιατί αυτοί δουλεύουν με βάση τα εργομετρικά. Όχι με βάση Άρης ή με Μπες και Πάτα Τλάμια. Και ο κόσμος τι λέει, γιατί δεν πιέζει. Μέχρι το 75 είμαι μείον 4 βασικούς. Μπράβο. Έχω τον Ιτζόγλου, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, αλλά είναι το πρώτο του παιχνίδι. Δεν έχει ρυθμό το παιδί, μπράβο. Έχει από πέρσι. Έχω τον Βαλεριένο που είναι μία μέσα, μία έξω. Φεύγει ο Γκάμα στο 10. Ο Γιουνές θα μπει στο 60, γιατί δεν μπορεί. Μέχρι το 75 θα πάμε συντηρητικά. Ναι, και έτσι. Δεν μπορούμε αλλιώς. Και η είσοδος του Γιουνές, παρότι το παιδί ίσως δεν έπρεπε να μπει οτιδήποτε, βοήθησε πολύ, γιατί έκανε την ομάδα. Έκανε τρεις φάσεις, φίλε. Τρεις φάσεις. Κέρδισε μονομαχίες και ο ίδιος κέρδισε. Κέρδισε κόρνερ, γίναν διάφορα. Απελευθέρωσε την κοινή. Μπράβο. Και την Κυριακή πρέπει άρα να μπούμε με αυτά τα αγωνιστικά μούτρα εκεί πέρα. Ο κόσμος να μην πιστεύει ότι θα βάλουμε τη Λάρισα μέσα στα τέρματα, να κρατάμε θέσεις μέσα στο γήπεδο. Είμαστε συν 2 και δεχομένως συν 3 την Κυριακή. Μπράβο. Και να κλέψουμε... Όχι συν 4, γιατί γυρνάει και ο Μπάσα. Και εγώ θέλω να κλέψουμε το αποτέλεσμα την Κυριακή. Έτσι, όπως πήγε χθες, άχαρα, γιατί μας το χρωστάει, γιατί έχουμε χάσει πολλά αποτελέσματα. Έτσι. Να είσαι καλά, Άλεξ. Γεια, επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Και κυρίως να πω κάτι, καλησπέρα στο φίλο, να πω ότι θέλω παιδιά τα οποία έχουν μια διαφορετική άποψη από εμάς. Να τη συζητήσουμε. Αλλά να τη συζητήσουμε, όχι να την επιβάλλουμε εμείς τη δική μας και αυτή τη δική τους. Ναι, ας πούμε για τον Ιτζόγλου. Εγώ έχω διαφορετική άποψη, αλλά θα φτάσω στον Ιτζόγλου. Ναι. Πάμε, πες το μικρό σου. Παύλο. Πάμε, Παύλο. Λοιπόν. Λίγο πιο δυνατά, Παύλο, τι έχεις, hands free έχεις. Ναι, πρέπει να το βγάλω. Βγάλτε το hands free. Τι hands free να φέρεις. Καλά, ακούγομαι. Καλύτερα, πάμε, Παύλο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν φταίει ούτε ο Ερέρα, δεν φταίει ούτε ο Ματαλίδης. Ποιος φταίει. Να σου πω. Φταίει πρώτα απ' όλα ο διευθυντής, Διαμαντόπουλος, ναι, για μένα. Και κατά δεύτερο φταίει ο πρόεδρος. Υπό ποια έννοια το λες τώρα, γιατί κάνα την επιλογή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα, όταν παίρνεις τον Ερέρα, δεν είναι, κάνει τέσσερις ήττες συνεχόμενες. Ναι. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του θα τον έδιωχνα. Αλλά θα τον έδιωχνα με την προϋπόθεση να πάρω κάποιον προπονητή καλύτερο ή έστω εισάξιο. Στο μυαλό τους αυτό ήταν, ότι ήταν καλύτερος. Λοιπόν, δεν ήταν στο μυαλό τους, φίλε, άκουσε με. Όταν έχεις τεχνικό διευθυντή, σημαίνει ότι ξέρει από μπάλα, ρε φίλε. Ναι. Ή δεν ξέρει ο τεχνικός ο διευθυντής από μπάλα, δεν ξέρει. Αλλά ο Παντελίδης και ο Ερέρα δεν φταίνε. Μισό λεπτό. Ο Διαμαντόπουλος ξέρει ή δεν ξέρει τελικά από μπάλα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω. Εγώ βλέπω τα αποτελέσματα. Σε τα τι? Αποτελέσματα σε τι λένε, ρε φίλε. Τα αγωνιστικά. Λένε ότι ο Παντελίδης... Μισό λεπτό. Περίμενα, το συζητάμε. Μ' αρέσει η κουβέντα, Παύλο. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός 1-1. Ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αρνητικό. Αρνητικό και φταίει η εικόνα, ο Παντελίδης. Η εικόνα... Έχεις πατήσει τον Παναθηναϊκό 70 λεπτά. Η εικόνα... Φταίει ο Παντελίδης και ακόμα και με τις αλλαγές που κάνει. Πανιόνιος Άρης. Περίμενε. Πανιόνιος Άρης 1-0. Ποιος φταίει? Ο Άρης και περιμένει παθητικά τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αφού δεν είχε δυνάμεις άλλες. Αφού δεν είχε άλλες δυνάμεις, τι θα κάνει. Πώς δεν είχε άλλες δυνάμεις, ρε παιδιά. Αφού δεν είχε. Ρε παιδιά, κάνεις τις αλλαγές που πρέπει να πιέσεις ώστε ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν βλεπόταν για 75 λεπτά, ξαφνικά, αλλά τέλος πάντων, μη μένουμε σε ένα παιχνίδι. Ωραία, και να προβλέψει, θα κάνει τάκλινο ο Σιώπης. Θα σου πω για το συγκεκριμένο μας. Το πλάνο του Παντελίδη ήταν να θα τους πιέσουμε 60 με 65 λεπτά όσο αντέχουμε, να βάλουμε ένα-δυο γκολ και να καθαρίσουμε το μας. Δεν του βγήκαν οι φάσεις. 5 φορές δεν βγήκανε. Δεν τα βάλαν οι άλλοι. Ο Παντελίδης θα τους δείξει τον τρόπο να φτάσουν στην περιοχή. Μετά από εκεί και πέρα δικιά του δουλειά θα τη βάλουν οι όχι στα δίκτυα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι στην προκειμένη περίπτωση φέραμε έναν προπονητή ο οποίος ερχόμενος στον Άρη για μας φέτος στο πρωτάθλημα ήταν αποτυχημένος. Δηλαδή φέραμε έναν προπονητή ο οποίος είχε την ομάδα του τελευταία στη βαθμολογία. Σωστά.
Εντάξει. Δεν λοιπόν, είχε λοιπόν αυτό το touch που λέμε. Το βιογραφικό του δηλαδή μπροστά στο Ερέρα. Εντάξει. Εγώ δεν ήμουν ενάντια στο να διώξουν τον προπονητή. Κατάλαβα τι λες. Πάμε όμως. Κατάλαβα πολύ καλά τι λες. Πάμε τώρα τι κάνουμε όμως. Τώρα λοιπόν, τι κάνουμε. Τώρα. Τώρα για να σώσουμε, πρέπει να σώσουμε την παρτίδα, έτσι δεν είναι. Ναι. Εκ των πραγμάτων πρέπει όλοι μας, όσο και να, δηλαδή πραγματικά, αν τον έβλεπες, εσύ δεν τον είδες στη τηλεόραση, δες το αν μπορείς, όταν μπαίνει το γκολ, ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή ένιωσα ότι θα πάθει κάτι, κατάλαβες. Το είδα. Πανηγυρίζουν όλοι, πανηγυρίζουν όλοι εκτός από αυτόν. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος τρέμει, προσπαθεί να συγκρατηθεί ή για να μην βουρκώσει και κλάψει, ας πούμε. Τα νεύρα του είναι... Καλά, φυσιολογικό είναι. Ναι, οπότε αυτόν τον άνθρωπο τώρα... Ναι, σκέψου γιατί αυτός από το 65, επειδή ήμουν ακριβώς πάνω, ναι, από τον πάγκο του Άρη, από το 65 ακούει η Λύκια. Από πίσω του είναι καμιά δεκαπενταριά και ακούει τη μάνα του, το θείο του, τη γιαγιά του, ακούει τα πάντα. Φίλε, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά αν ήμουν και εγώ, μπορεί να τα ακούει από μένα. Εντάξει, όχι, λοιπόν, σου λέω. Και εγώ από μέσα μου τα έλεγα, μην νομίζεις. Ναι. Αλλά λοιπόν, από μέσα μου. Αυτό ξέρετε θα το τραβήξει. Στον Άρη είναι. Ναι, είναι στον Άρη. Λοιπόν, τώρα αναγκαστικά εμείς αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το στηρίξουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εντάξει. Αλήθεια λες. Λοιπόν, δεν μπορούμε. Τι γίνεται όμως. Εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις γρήγορα και συντονισμένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα διαφωνώ ότι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η απουσία του Γκάμα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Δεν αλλάζει αυτό όμως. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να το περάσουμε επιδερμικά, γιατί θέλω... Τι εννοείς επιδερμικά? Ναι, έτσι τραυματίας είναι. Ναι, άφησε με λίγο, ναι. Χρήσανθε να σου πω. Ναι, απλά λίγο εννοώ, πιο γρήγορα, γιατί περιμένω άλλοι τέσσερις. Ναι, μπράβο. Θέλω να πάρθει παίκτης αντίστοιχος του Γκάμα. Δύσκολο αυτό. Πρώτον, είναι δύσκολο να τον βρεις. Δεύτερον, δεν έχεις τόσα λεφτά. Ο αντίστοιχος παίκτης του Γκάμα είναι στην ομάδα. Λέγεται την κοινή. Δεν είναι ο αντίστοιχος και το ξέρεις. Δεν έχω 250 χιλιάρικα. Λοιπόν, δεν έχω. Σε αυτό είσαι σίγουρος ότι ο Θόδωρος δεν έχει να το κάνει. Ο Θόδωρος έδωσε ήδη 200 για τον Τόνσο. Ρήτρα και 150. Έδωσε, ναι, άλλα 100 για τον Ούγκρο. Θα δώσει, ναι, άλλα 100 για το δεξί μπακ. Και πάει να δώσει άλλα 100 τόσα για το φορ. Αυτά είναι. Άλλο, αν δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορούμε να αυτά, πω. Και αυτά είναι ήδη over του budget που είχε σχεδιάσει. Εάν ο Θόδωρος έχει λεφτά, επιμένω, εάν ο Θόδωρος όμως έχει λεφτά... Αν βρει άλλα 400-500 και δεν χρεώνει τον Άρη... Όχι 400, ας βρει και 250. Τα 250 ακόμα, θα προσταθούν στα 400 που σου είπα όμως. Να σώσουμε την παρτίδα, να βγούμε Ευρώπη και τα κέρδη του θα είναι πολύπλευρα. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Να είσαι καλά, Παύλο. Εντάξει. Να είσαι καλά, okay, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω τώρα για το... Το μικρό σου πες μας. Παναγιώτης. Έλας, Παναγιώτη. Ναι. Έχει 30 παίκτες ρόστερ, έτσι δεν είναι? Λιγότερο. Δεν είναι... Τώρα πλέον έχει λιγότερο. Ναι, γιατί δεν χρησιμοποιεί τους παίκτες που έχει, ρε φίλε. Δηλαδή... Ποιο είναι αυτή? Εχθές ποιον είχε στον πάγκο? Που είχε στον πάγκο. Τον κολλάσω. Μέχρι και τον Σταμπουλίδη. Ακόμα και ο Σταμπουλίδη, ρε φίλε. Πρέπει να παίξει. Άμα δεν έχει παίχτε και αλλάζει. Έβαλε τον Ιτζόγλου. Βάλε και τον Σταματή. Που είναι και στο χαφ και είναι και μπροστά. Κατάλαβε, θέλω να βγάζει λαγό. Σταματή είναι φόρ. Ό,τι και να είναι. Φόρ μπορεί να παίξει και πλάγια όμω. Θέλω να σε πω ότι μπορεί να παίξει μπροστά, ρε φίλε. Ένα παίκτη που θέλαμε χθε να παίξει λίγο μπροστά μετά το 60. Έπαιξε ο Γιουνές. Έπαιξε ο Γιουνές και τραυματίστηκε. Κάποιοι παίχτες. Αν έπαιζε ο Σταματής που λες και δεν έπαιζε ο Γιουνές και δεν τραυματίστηκε. Δεν είναι παίκτης ομάδας, ρε φίλε, όμως. Πρέπει να παίξει και αυτός. Δεν έχει πρέπει. Αν αξίζει να παίξει, θα τον βάλει. Ναι, αν αξίζει. Δηλαδή, αν παίζει ο Τζόγλου, δεν άξιζε. Αλλά αναγκαστικά θα παίξει. Έτσι πάει η ομάδα, ρε φίλε. Πρέπει να αξιοποιηθεί το ρόστερ, ρε φίλε. Να αξιοποιηθεί το ρόστερ, να τους δει τους παίκτες.
Όλη την προπόνηση, ρε φίλε, ο κάθε παίκτη μπορεί να είναι διαφορετικό από τον αγώνα. Όπως και το αντίθετο. Ισχύει αυτό και θα θέσω ένα παράδειγμα. Προφανώς, Μαρτίνες... αν έπαιζε ο Σταματής και όχι ο Γιουλίδη. Λέμε, ρε φίλε, π.χ. ο Σταματής, μην κολλά το όνομα. Είναι ο μόνος που δεν έχει παίξει, γι' αυτό το λέμε. Αυτός, ναι, αυτό θα σε πω. Ο Μαρτίνες, για παράδειγμα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα στις προπονήσεις. Τον Μαρτίνες τον κάνα παιχταρά πριν παίξει, ρε. Πρόσεξε. Και τώρα που τον βλέπουν τον κράζουν. Πρόσεξε, ο Μαρτίνες όλη την προηγούμενη εβδομάδα στις προπονήσεις ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Ναι, ρε φίλε. Μπήκε χθες στο γήπεδο, δεν βλέπω. Και δεν βλέπω. Και μπορεί η Κυριακή πάλι να μην βλέπετε. Έτσι είναι ο κάθε παίκτη. Μου λέγατε έτσι γίνεται. Πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά να αξιοποιηθεί το ρόστερ. Να αξιοποιήσει το ρόστερ, δηλαδή δούλεψε το, παίξ το. Παίξ το, Παντελίδη. Δεν σε λέμε, δεν είναι και κακός προπονητής. Είναι σφιγμένος προπονητής. Δεν το βλέπετε, είναι σφιγμένος ο άνθρωπος. Είναι φυσιολογικό, δεν θα είναι. Πήγε να κάνει μια νίκη με τον Παναθηναϊκό και δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και από εκεί και πέρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε τώρα. Να το ξέρεις, αυτό με τον Παναθηναϊκό ήταν το μάτς πολύ. Ήταν σημαντικό. Έπρεπε να το πάρει το μάτς. Πήραμε τους δύο βαθμούς χθες. Αυτό πήρε. Και άμα πάρεις και δηλαδή αυτό που είπε και ο άλλος, να κλέψεις το μάτς από εδώ και πέρα την Κυριακή. Το μάτς πρέπει να το κλέψεις τώρα. Έτσι. Να το δουλέψεις. Και φυσικά και η διοίκηση να κάνει καμιά σωστή μεταγραφή. Έξυπνη μεταγραφή. Δεν άκουσα. Ο Τόνσο και ο Κορχούτ είναι καλά. Θα τους δούμε, ρε φίλε, και τον Κορχούτ και τον Τόνσο. Θα τους δούμε. Τον Κορχούτ θα το δούμε. Τον Τόνσο, στην Τρίπολη πετάει. Ο Αντριόλη πετούσε στον Ιωνικό. Ήρθε σε εμάς, έβαλε ένα γκολ. Τα 40 σωστό μέτρα εκείνο, αυτό έβαλε. Αυτό που λες σωστό είναι. Έτσι είναι, ρε φίλο. Άρης είχε άλλη φανέλα. Το Ηρακλή πήραμε 100 παίκτες και έπαιξε ένας, ρε. Αλήθεια είναι αυτό. Ένας έπαιξε. Τον Ηρακλή ένα. 100 παίκτες πήραμε τον Ηρακλή συνέχεια. Ποιος έπαιξε, ποιος. Ποιος είπε, Χρυστοδούλου, ποιος ήτανε. Όχι, άρα παίξαν κι άλλοι. Ποιος. Ο Κοφίδης. Ο Κοφίδης, εντάξει, τα τελειώματα ήταν και ο Κοφίδης. Αλλά έχασε το πέναλτι με την Κατοβίτσα. Γι' αυτό στα τελειώματα ήταν και ο Κοφίδης, είναι εντάξει. Έγινε. Είχε άλλο. Κατάλαβες, είχε άλλο η φανέλα ο Άρης. Και οι παίκτες, όπως είπε ένας πιο παλιά, άλλοι οι παίκτες που σε κάνει τη διαφορά, φαίνεται. Φαίνεται. Παίκτες με 70, 30, 50 χιλιάρικα δεν σε κάνει τη διαφορά. Και χθες φαινόταν ότι ήθελες παίκτη να σε κάνει τη διαφορά. Το θυμάσαι τον Ίβιτς, έμπηκε, μπαμπαμπ, ο μεγάλος ο Ίβιτς, όχι ο μικρός. Μπαμπαμπαμπ, έβαζε τα κολλάκια του στον Άρη. 6 μήνες έκατσε τα κολλάκια του, τα έβαλε. Φάνηκε ότι ήρθε από αλλού. Κατάλαβες, λέω, από άλλη φανέλα. Φάνηκε. Να σε καλά, να σε καλά και να πάμε και στους υπόλοιπους. Να σε καλά. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σας? Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο. Βασικά το θέμα είναι καθαρά του προπονητή. Ο προπονητής αυτός δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του Άρη. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κανένα βιογραφικό για να αναλάβει ομάδα σαν τον Άρη. Πήρε τον Ηρακλή όταν ήταν πεσμένος, χωρίς καμία υποχρέωση, χωρίς κανένα βάρος να τον σώσει. Δεν τον λέει κανένας τίποτα και να τον έσωσε. Και πήρε και τον Αστέρα Τρίπολης τελευταίο για να τον σώσει. Εντάξει, χωρίς δηλαδή ουσιαστικό στόχο πραγματικό. Και στη μέση της χρονιάς, έτσι. Που δεν θα αναλάβανε την ευθύνη αυτός για το ό,τι και να συνέβαινε. Δεν τον είχε αναλάβει στη μέση της χρονιάς τον Αστέρα. Σεπτέμβρη, 10 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε το 17 από τον Αστέρα ο Παντελίδης. 10 Σεπτέμβριο του 2017, στην αρχή του πρωταθλήματος. Στην αρχή του πρωταθλήματος. Και το πήρε πρώτο-τελευταίο. Στην αρχή του πρωταθλήματος. Πρόσεξε με. 10 Σεπτεμβρίου του 2017 ανακοινώθηκε ο Παντελίδης. 11 Σεπτεμβρίου του 2017 ο Αστέρας ανακοίνωσε τον Τόνσο. Δεύτερη-τρίτη θα ήταν. Δεν ήταν δεύτερη-τρίτη, ήταν τέταρτη-πέμπτη. Τι διαφορά έχει τρίτη με την τέταρτη τώρα δηλαδή. Είναι τόσο τεράστια διαφορά. Έρχεται αυτός. Η ομάδα μπορεί να μας πει κανείς τι παίζει από την ώρα που ήρθε. Έπαιξε ένα μάτσο του Παναθηναϊκού που έπαιξε ταμπούρι με τον Παναθηναϊκό μες στο Χαριλάου. Ταμπούρι. Ταμπούρι έπαιξε ταμπούρι. Μέχρι το 70 τον είχε κλείσει στο μισό κήπεδο. Πού τον είχε κλείσει στο μισό κήπεδο? Δεν σας δώσει κάτι κατοχή του αγώνα. Δηλαδή λέτε ό,τι σας βολεύει κάθε φορά. Εμάς γιατί μας βολεύει? Εμένα γιατί? Μα γιατί κάνετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πείτε μια φορά αυτό που διαβόλωσε ο κόσμος. Ότι. Ότι αυτό έπαιξε. Έπαιξε πίσω. Δεν έπαιξε πίσω. Δεν έπαιξε πίσω με τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Εσύ τα έχεις πρόχειρα τα στατιστικά. Δες πω τι κατοχή είχε ο Άρης και τι κατοχή είχε ο Παναθηναϊκός. Ναι, έκανε 52-48. 52-48 είναι η τελική κατοχή. Η τελική κατοχή. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πίσω. Και μετά... Στο πρώτο ημίχρονο ήταν... Ήσουν πίσω. Στην κατοχή, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν 1-0. Είχες 7 τελικές και ο Παναθηναϊκός είχε 1. Τσαλιδί, να σου πω. Πάει τώρα και 7-1 τελικές είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Εσύ ξεφτιλίζεται στον Εργοτέλη και το συζητάμε ακόμα. Τι σημασία έχει το ένα μάτς με το άλλο τώρα που δηλαδή, για τον Παναθηναϊκό δεν μιλάς τώρα. Συγγνώμη, κάτσε. Να μιλάμε για γεγονότα τώρα. Μισό λεπτό. Μιλάς τώρα με αυτόν που έγραψε ότι ο Παντελίδης μετά τον Εργοτέλη έπρεπε να φύγει. Εννοείται ότι έπρεπε να φύγει.
Αν είχε τσίπα, θα είχε φύγει. Βρεάσε τα, δεν είχε τσίπα. Τσίπα αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ σου λέω, μιλάς με αυτόν που έγραψε και είμαι ο μοναδικός, ότι μετά τον Εργοτέλη έπρεπε να φύγει. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να πω ψέματα για το Άρης Παναθηναϊκός? Εσύ χθες ήσουν στο κήπεδο, είσαι δημοσιογράφος και πας στην ένδειξη τύπου. Αυτός ο άνθρωπος που ξεφτιλίζεται στον Εργοτέλη, πάει στην ένδειξη τύπου και λέει δεν θέλω να μιλήσω. Λες και είναι προπονητής κάτω μαγούλας. Τι μπορώ εγώ άλλο να κάνω από το να τον ξεφωνήσω γι' αυτό? Θα κάτσεις και θα μιλήσεις. Να τον δείρω. Έχετε στην ένδειξη τύπου χθες. Και τι να κάνω, τι να πω, να μπω μέσα να πω η ΠΑΕ Άρης να μην τον αφήσει να μιλήσει? Όχι, ίσα ίσα, να τον πιάσει και κάποιος. Θα μας πεις για την ξεφτύλα στο Εργοτέλη? Του τον είπαμε. Τι είπε χθες γι' αυτό? Για την ξεφτύλα για τον Εργοτέλη. Του κάνετε καμιά ερώτηση? Για τον Εργοτέλη. Ναι, για τον Εργοτέλη. Χθες μετά από ένα μήνα το ρωτήσω για τον Εργοτέλη? Ναι ρε φίλε, γιατί είναι το επόμενο μάτς. Κατάλαβε κάτι? Εμένα η δύναμή μου είναι το μικρόφωνο και η πένα. Έγραψε ότι ο προπονητής έπρεπε να φύγει. Ναι. Αλλά πάτε και κάνετε την πάπια. Την πάπια κάνω. Την πάπια κάνω. Την πάπια κάνετε. Γιατί πότε θα απολογηθεί αυτός ο άνθρωπος? Σου λέω λοιπόν, εγώ ως λίμπερο και όλα μπαουτάρης, σου βγάζω press card να έρθεις. Άκουσε με λίγο. Σου βγάζω, φίλε μου καλέ, την κάρτα να έρθεις να πάμε μαζί στην επόμενη συνέντευξη τύπου και να τον ξεσκίσεις. Και μπορεί να μας πει κάποιος τι παίζει ο Άρης. Μην κάνεις την πάπια. Και εγώ ήμουνα υπέρ του να φύγει ο Ερέρα. Και θεωρώ ότι ήταν σωστή η φυγή του. Αλλά αυτός ο προπονητής, τι παίζει ο Άρης? Μας πει κάποιος τι παίζει ο Άρης. 4-2-3-1. Άσε τώρα τα 4-2-3-1. Γιατί άσε τα 4-2-3-1. Έπαιζε κατοχή, γυρνούσε μπάλα. Δεν παίζει τίποτα αυτή. Αυτή τη στιγμή, το όποιο πλάνο κι αν έχει. Αυτή τη στιγμή παίζει άθλια. Δεν του βγαίνει. Δεν παίζει τίποτα. Αυτό είναι δικαιολογίες, φίλε. Κάθε φορά που αλλάζουν προπονητή. Παίζει άθλια, είναι δικαιολογίες. Θα σου πω κάτι. Εδώ είναι και ευθύνη των δημοσιογράφων. Α, τίποτα. Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Τα λέγαμε και εδώ. Με μισό λεπτό. Όταν τις πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα δεν έτρωγε γκολ, λέγα τι καλή άμυνα που έχει ο Άρης κτλ. Ποιος το είπε αυτό? Μεταξύ, όχι! Οι δημοσιογράφοι δεν λέγανε έτσι. Οι δημοσιογράφοι φέτος λέγανε χαμηλά την μπάλα, δεν είμαστε για πρωτάθλημα που λέτε. Ρε, άσε τώρα το πρωτάθλημα κτλ. Εδώ τώρα λέμε τι λέτε. Τι και λέγα τι καλή άμυνα και τι καλή άμυνα κτλ. Και άρα δεν τα έχει στήσει ο προπονητής, ωραία και τέλεια και τέλεια. Και τώρα φεύγει, κάθε φορά που φεύγει ο προπονητής έχει αφήσει χάος. Το ίδιο έχει γίνει και με τον Αναστόπουλο. Όταν κέρδιζε ο Αναστόπουλος στο 90, λέγανε η ομάδα έχει φυσική κατάσταση τρομερή και γυρίζει τα μάτια κτλ. Ποιος είπε ότι η ομάδα έχει φυσική κατάσταση? Να σου πω κάτι. Μαζί με τον Τσαρουχά δεν ήσασταν τότε? Όχι. Έκανε εκπομπές με τον Αλέξη του Τσαρουχά, δεν ήσασταν τότε? Ποτέ. Το Λαμπαουτάρης. Ποτέ δεν ήμουν με τον Αλέξη. Με τον Σαββόπουλο, μπράβο, με τον Σαββόπουλο, με συγχωρείς. Άλλο Σαββόπουλο. Ο Σαββόπουλος και ο Τσαλτίδης είναι ο Τσαλτίδης. Ναι, όλα και ο Παπαδόπουλος είναι ο Παπαδόπουλος. Ναι, όλα μπαουτάρις ήταν και τότε. Όλα μπαουτάρις είναι πάντα. Ναι, και έλεγε το όλα μπαουτάρις. Έπαιρνε τηλέφωνο τον, έβγαζε συνέντευξη τον όχι φυσιοθεραπευτή, αυτό που βοηθάει στην προπόνηση, παιδί μου, γιατί λέγανε ότι δεν έχει γυμναστεί ο Αναστόπουλος, έχει έναν ειδικό κτλ. Και, και μας έλεγε πώς έχετε κάνει το πρόγραμμα και αυτός. Ομάδα. Ωραία, λάθος ακούς, δεν ήταν στο Λαμπαουτάρης αυτό που λες. Είναι συνέντευξη που την αναδημοσίευσε το Λαμπαουτάρης από άλλο ραδιόφωνο. Όχι, γιατί ο Σαββόπουλος ήταν στο Λαμπαουτάρης. Δεν έκανε άλλο κουμπί. Ξαναλέω. Από και άλλο ραδιόφωνο είναι αυτό που θυμάσαι. Χάος παρέλαβε ο Κωνσταντινόπουλος κτλ. Τώρα φεύγει αυτός, χάος παρέλαβε. Για να δικαιολογήσουμε τι? Τις ήττες που πάει από τη μία στην άλλη. Ναι. Και μετά από κάθε μάτι μας λέει ξέρω τι φταίει, ξέρω τι φταίει. Τι ξέρεις τι φταίει, βλέπεις? Άμα ξέρεις τι φταίει, διόρθωσέ το. Σωστό, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Άμα ξέρεις τι φταίει, διόρθωσέ το. Πότε θα το διορθώσεις? Να και τι να κάνουμε εμείς? Αυτά πρέπει να τα λέμε στους συνέντευξης τύπου, παιδιά. Θα το πούμε την άλλη φορά. Να είσαι καλά. Πάντως η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Να έρθεις σε μια συνέντευξη τύπου και να του τα πεις. Πάντα δημοσιογράφητα αυτά είναι, φίλοι, στο τέλος. Δεν του τα λέτε. Μιλάει ο προπονητής. Για το Εργοτέλη, πες μας τώρα. Πάμε χθες στην συνέντευξη τύπου για το μας με τη Λαμία, ας πούμε, που μας έχει βγει ψυχή μέχρι το 94 και θα το ρωτήσουμε γιατί αποκλειστήκαμε τον Εργοτέλη. Είναι άτομο, είναι άκυρο, είναι άστοχο τελείως. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο Βασίλη. Καλά κάνει και ο κόσμος, θα κρινόμαστε κι εμείς. Έτσι. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε για να κριθούμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα εχθές. Με ωραίο Ιτζόγλου. Με καταπληκτικούς τους παίκτες που είναι Ντεμέκ στη μαύρη λίστα. Ντεμέκ. Ντεμέκ δεν είναι. Βαλεριάνος καταπληκτικός. Ιτζόγλου, αυτό που μπορούσε να παίξει, μπορούσε να πάει και καλύτερα, αλλά είναι εκτός ρυθμού. Αλλά ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε. Δίνει το 110 ο Ιτζόγλου από αυτό που μπορεί. Και με κάποιους άλλους που δεν δίνουν τίποτα, που είναι τουρίστες. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να μείνουν όλοι.
και ο πρώτος στη μαύρη λίστα έπρεπε να είναι ο κύριος Μαρτίνες και μετά ο κύριος αυτός που έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Αυτό το Μενέντες. Ο Μενέντες. Μπράβο, μπράβο. Ο χαρακτηρισμός, παιδιά. Αυτό εκεί πέρα είναι. Ο Μαρτίνες για μένα ναι. Δηλαδή και μετά και από τη χθεσινή του εμφάνιση δεν ξέρω. Τώρα, πραγματικά. Όσον αφορά το τι βλέπουμε τώρα μπροστά για το μάτς με τη Λάρισα. Ναι. Γυρνάει ο Μπάσα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει, οι κινήσεις, οι μεταγραφές πρέπει να είναι προσεγμένες και να μην χρεωθεί η ομάδα, γιατί κάποιοι μου φαίνεται πως θα λογούν να έχουμε πάλι 20 εκατομμύρια χρέη και να παίζουμε τον Έστω Χρυσούπολης πάλι. Λοιπόν, στη θέση του Μπρούνο Γκάμα, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρύσανθος, υπάρχει παίχτης που μπορεί να καλύψει τη θέση και είναι ο Ντεγκινή. Γι' αυτό και ο Τόνσο θα πρέπει να μπει στην ομάδα, να είναι οργανωτής ο Τόνσο και ο Ντεγκινή να πάει δεξιά. Τώρα στη θέση του Φορ, εάν δεν μπορέσει ο Διαμαντόπουλος, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος την Κυριακή ο Διαμαντόπουλος, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει ο μοναδικός Φορ που έμεινε, ο Σταματής, θα πρέπει να πάρει και αυτό την ευκαιρία. Εγώ νομίζω ότι την Κυριακή θα πάει με τον Ντεγκινή μπροστά. Είναι νωρίς βέβαια, δικιά μου εκτίμηση είναι, θα δούμε και στις προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι θα πάει με τον Ντεγκινή. Με τον Ντεγκινή και τον Τόνσο από πίσω. Ο Τόνσο θα παίξει, ναι. Οπότε, και τον Ματέο με τον Μαρτίνε στα άκρα. Με το Μενέντες. Με το Ματέο και το Μαρτίνες ενδεχομένως στα άκρα και το Μενέντες, θα δω. Λοιπόν, αυτούς τους δύο πω, δεν ήθελα να τους ξαναδώ, τέλος πάντων θα τους ξαναδώ. Κοίτα να σου πω κάτι για το Μενέντες, ας πούμε, που λέμε χθες. Ο Μενέντες και ο Βαλεριάνος παίξαν χθες για πρώτη φορά αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή να έχει ο Βαλεριάνος μπροστά στο Μενέντες και ο Μενέντες να έχει πίσω το Βαλεριάνο και να αγωνίζει ως εξτρέμ. Εντάξει, γιατί λέμε ότι ο Μενέντες μπορεί να αγωνιστεί ως εξτρέμ. Μπορεί να αγωνιστεί ως εξτρέμ. Μπακ είναι όμως. Πιο επιθετικογενές μπακ. Okay. Είναι μπακ όμως. Και μην ξεχνάμε για το Μενέντεθ. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, όπως λέμε για τον Βαλεριάνο που ήταν πολύ καλός χθες, ο Μενέντεθ τα τελευταία παιχνίδια άρχισε να βρίσκει μια σταθερότητα. Από εκεί που δεν ήθελες να τον βλέπεις, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο και λες ότι δεν μπορεί. Ο Ούγκρος, θα παίξει ο Ούγκρος, είναι σε καλή κατάσταση. Αγωνιστικό ρυθμό έχει. Τώρα το αν θα τον υπολογίσει και για βασικό Παντελίδης, πολύ πιθανό. Στην αποστολή θα είναι, λογικά. Λογικά πρέπει να είναι στην αποστολή. Τώρα θα είναι βασικός ή όχι, θα φανεί μέσα σε επόμενες μέρες. Βασικός νομίζω, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός, αλλά με την εμφάνιση θα είναι λίγο άδικο για τον Βαλεριάνο να μην συνεχίσει. Κοίτα όμως να σου πω κάτι, πήρες παίχτες για να τους βάλεις τώρα. Άρα με αυτή τη λογική πρέπει τον Κόρχο να τον βάλεις την Κυριακή. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει και αυτός να παίξει 1000%, αν βγει το δελτίο, αν είναι έτοιμα όλα αυτά τα γραφειοκρατικά με τον Τόρσο, άμα λύθηκε, δεν ξέρω τι γίνεται, ανακοινώθηκε μεταγραφή, τι γίνεται. Μόλις ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ η λύση του συμβολέου του Τόνσο, 12 πρώτου, σήμερα πώς έχουμε, ρε φίλε? 15. Η λύση του συμβολέου του Τόνσο. Ισχύει από 12 πρώτου, άρα εσύ μπορείς να βγάλεις το δελτίο του. Προφανώς 12 πρώτου είναι η υπογραφή του συμφωνητικού το Σάββατο, ήταν 12. Που πήγε αυτό στην Τρίπολη. Ναι. Πιστεύω ότι την Κυριακή θα είναι βασικός ο Τόνσο, γιατί μπορεί να κάνει δύο επίπεδα να ανεβάσει τον Άρη με αυτόν τον Τόνσο που ξέρουμε. Τώρα, αν έρθει και αυτός στον Άρη και ξεχάσει το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, να πούμε. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι από τον Άρη εξαρτάται. Μπορεί να, εκτός έδρας, μπορεί με σωστή τακτική να είναι πιο εύκολα τα παιχνίδια με τις αντιπιθέσεις. Με καλή οργάνωση στην άμυνα, νομίζω θα είναι πιο εύκολο από ότι μέσα στο Χαριλάο να πάρει με τις αντιπιθέσεις τα παιχνίδια και με τη Λάρισα που δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Η Λάρισα, εντάξει, μπορεί να είναι φορμαρισμένη, αλλά δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Και ο Λεβαδιακός μετά, νομίζω ότι εκτός έδρας, με σωστή τακτική και με τους παίκτες που έχει μπροστά, νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει διαδρόμους. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Βασίλη, έχουμε άλλον. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Από τις 6 σας ακούω, γιατί κοιμήθηκα. Ναι. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Γεια σου, Μάκη. Καλή χρονιά, Νίκο και Χρύσανθε. Καλή χρονιά. Νίκο, εμείς τα έχουμε πει κιόλας. Σωστό. Την καλή χρονιά. Σωστό. Λοιπόν, πρώτον, εντάξει, αυτή η εμφάνιση χθες του Άρη, για μένα δεν είναι θέμα μόνο παιχτών, είναι και θέμα προπονητού. Ο Παντελίδης έχει πει ότι με κακές εμφανίσεις του Άρη, ότι θα το αλλάξει από την άλλη μέρα κιόλας. Δεν έχει κάνει τίποτα. Εγώ δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Θα μου πείτε ότι δεν έπαιζε ο Σιώπης, δεν έπαιζε ο Μπάσα, δεν έπαιζε οτιδήποτε. Τραυματίστηκε ο Γκάμα στο 13. Ναι, ο Γκάμα 13. Όμως θα πω και εγώ κάτι άλλο, παιδιά, ότι με τη Λαμία
Δεν θεωρώ, δεν έπαιζα με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με οτιδήποτε για να πω ότι έχω και τόσο 30 χτες από εσές. Έπαιζα με μια Λαμία η οποία είχε να κερδίσει 4 αγωνιστικές, έχει βάλει μόνο 9 γκολ και δεν έχει βάλει γκολ. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες που παίζουν στον Άρη θα μπορούσαν να παίξουν, να δείξουν κάτι καλό. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ και ένα μήνα προπονεί αυτούς τους παίκτες. Το ακούμε κιόλας. Και έχει βγει και λίστα ότι αυτοί οι παίκτες θα φύγουν κάποια στιγμή. Και αυτοί βρήκαν το βάρος και παίξανε. Βέβαια, το πώς παίζει μια ομάδα είναι καθαρά, το έχουμε πει και άλλες φορές, και η ψυχολογία των παιχτών, αλλά και θέμα προπονητή. Για μένα ο προπονητής δίνει αυτό το έμπνευμα στους παίκτες. Για μένα, επειδή δεν είμαι προπονητοφάγος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε και με το όνομά τους, έχει 2 μήνες ο Παντελίδης στον Άρη, δεν έχει δείξει τίποτα. Εγώ δεν έχω δει δουλειά και έργο του Παντελίδη 2 μήνες. Ήταν εξαιρετικό. Δεν έχω δει τίποτα. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό και την εικόνα, εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς με τον Όφη. Ναι, δεν έχει παρουσιάσει κάτι άλλο στα υπόλοιπα. Με τον Παναθηναϊκό και μετά είπαμε ότι δεν έχει φυσική κατάσταση με τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Παντελίδης. Όμως. Ο Παντελίδης ήρθε για να ανεβάσει με ένα σκαλοπάτι πάνω από αυτό που κάνει ο Ερέρα και αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι 3 σκαλοπάτια κάτω. Από εκεί και έπειτα όμως, θεωρώ ότι η ευκαιρία του είναι με τους παίκτες που του παίρνουν τώρα, με παίκτες όπως ο Τόνσο και ο Κορχούτ, έχει την ευκαιρία να το αλλάξει. Αν δεν το αλλάξει και με αυτούς τους παίκτες, θα αλλάξει αυτός. Θα αλλάξει αυτός. Να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Θέλει αποτελέσματα. Μπράβο, επειδή δεν το άκουσα από την αρχή την εκπομπή σας. Οι μεταγραφές του Γάλλου και αυτά πήγαν προς τα πίσω, δεν έγινε κάτι σήμερα. Σήμερα είναι να γίνουν. Α, ωραία, εντάξει, γιατί να προχωρήσουν. Του δεξιού μπακ, του στόπερ αυτού του Μαυριτανού δεν προχωράει. Και κάτι θέλω να πω. Και κάτι θέλω να πω, γιατί εμείς οι φίλαθλοι του Άρη γενικά και οι φίλαθλοι γενικά έχουν μια αλαζονία. Μέχρι προχθές βρίζανε τον Βαλεριάνο και τον Παυλίδη και οποιουσδήποτε και τώρα έχει. Τώρα λέμε κρατήστε τους. Να μείνει και να κρατηθεί. Ακούστε λίγο. Εγώ δεν ήμουν υπέρ. Θα μιλήσω ειλικρινά. Φαινόταν από την αρχή τη σεζόν ότι ο Άρης έχει πρόβλημα με τα μπακ. Okay. Μπορεί και σαν αλλαγή, γιατί πέρσι εγώ δεν είμαι χαριστός, ο Βαλεριάνος και ο Τζανακάκης και όλα αυτά βοήθησαν στο Άρης να ανέβει στην κατηγορία που πρέπει να είναι. Και δεν, από τη μία στιγμή στην άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες και είναι άχρηστοι οτιδήποτε. Όμως η Άλφα Εθνική θέλει ένα επίπεδο παραπάνω. Να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες που παίρνουν τα πλάγια, έχουν όλη την κατεύθυνση, έχουν επιθετικές τάσεις, γυρνάνε, καλύπτουν, κάνουν καλές έντρες. Κάποιοι παίκτες δεν τα έχουν, κάποιοι παίκτες τα έχουν. Καλά, okay. Δεν είπαμε ότι τους κρατήσεις για βασικούς. Όχι. Να πω όμως, εγώ δεν θέλω να φύγουν αυτοί. Εγώ δεν είπα να φύγουν. Αλλά δεν πρέπει να τους κάνουμε και αυτό που τους κάνουμε. Καλά, δεν είναι σωστό. Έτσι. Δηλαδή για μένα δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε σε αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή δεν μου άρεσε. Εμένα, επειδή έχω παίξει μπάλα, δεν θα μου άρεσε όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Τώρα, για τον Μαρτίνεθ, εγώ προσωπικά, επειδή τον έχω παρακολουθήσει αυτόν τον παίκτη, εγώ θεωρώ ότι δεν ξέχασε να παίζει μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, σαν δημοσιογράφοι που είστε και τον βλέπετε και τον έβαλαν, εγώ δεν θέλω να φύγει από την ομάδα γιατί αυτός ο παίκτης θα μας δώσει πράγματα. Είμαι σίγουρος. Απλά δεν έχει βρει το ρυθμό του. Δηλαδή δεν έχει βρει ρυθμό αυτός ο παίκτης για να παίξει τον Άρη. Το Μαρτίνες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Είχε τύχει να τον κάνει μια συνέντευξη για την Άρη Σίση πριν 1,5-2 μήνες. Και τον είχα ρωτήσει ανοιχτά, του λέω: υπάρχει μια αμφισβήτηση προς το πρόσωπο σου, γιατί στις ευκαιρίες που έχεις πάρει δεν έχεις αποδώσει. Και μου είχε πει το εξής. Τώρα δεν ξέρω, δεν λέω αν έχει δίκιο ή άδικο, αλλά ο παίκτης είχε πει το εξής. Ότι άμα δεν παίξεις 3-4 συνεχόμενα μάτς για να πιάσεις ρυθμό, δεν μπορείς κιόλας να αποδώσεις. Νίκο, όποιος έχει παίξει μπάλα είναι μια αλήθεια αυτό. Και για τον Νιτζόγλου, αυτό που είπε ο Χρήστος και έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Εγώ το βλέπα, δεν πήγα χθες γιατί ήμουν άρρωστος. Ο Νιτζόγλου όμως το έκανε. Στην τελευταία φάση, ακούω, ο Τζόγλου προσπάθησε το παιδί. Εγώ μιλάω για την τελευταία φάση. Ναι. Η τελευταία φάση, πριν κερδίσει το φάουλ, είχε απόλυτο δίκιο ο Χρήστος. Έχει την μπάλα έτσι πως την έχει και βλέπει το Βέρεθ που κοιτάει γήπεδο. Και όλο το γήπεδο εκείνη τη στιγμή το γιουχάρισε. Εκείνη τη στιγμή εγώ αισθάνθηκα ότι πραγματικά οι περισσότεροι δεν ξέρουμε μπάλα. Ίσως και το άγχος το 92 που ήταν αυτή η φάση. Ναι, ρε, είναι όλα. Όλα είναι, όλα είναι, αλλά. Okay. Ναι. Αλλά όμως εκείνη την ώρα, ρε φίλε. Πού θα τη δώσει την μπάλα. Θα κάνει ανάποδο ψαλίδι, ρε. Ναι. Πού θα την έδινε εκεί την ώρα την μπάλα. Θα την έδινε σε έναν παίχτη ο οποίος βλέπει γήπεδο. Με παίχτη δίπλα του. Ναι. Πού θα τη δώσει. Κάπου πρέπει να τη δώσει. Όχι, έπρεπε να γυρίσει. Να γυρίσει, να κάνει τρίπλα. Να κάνει τρίπλα τον αντίπαλο, να τον περάσει κατά τα πόδια την μπάλα και να. Τον αέρα, ε. Τον αέρα πρέπει να γίνει αυτό. Όντως. Τέλος πάντων. Έτσι. Να είσαι καλά.
Εγώ πιστεύω, παιδιά, τον Μαρτίνες, να μην τον συζητάμε πολύ. Αφήστε τον, μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι στον Άρη θα βοηθήσει. Και πολλοί παίκτες σε άλλες ομάδες που έχουν πάει και δεν μπόρεσαν τον πρώτο χρόνο, τον επόμενο βγάζα μάτια. Καλό είναι τέτοιοι παίκτες, επειδή ξέρουμε ότι ξέρουν μπάλα, να μην τους βγάζουμε στη σέντρα. Να μείνουν. Χρειάζονται στον Άρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν, ποιοι δεν θα μείνουν. Πάντως εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες του Άρη, πραγματικά, και τον Βαλεριάνο και τον Παυλίδη, γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά, δεν έχουν δώσει δικαίωμα. Και όπου και να πάνε, δεν ξέρω αν θα μείνουν στον Άρη ή όχι. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, Χρήσανδε και Νίκο, υπάρχει μεγάλη διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Πριν από δύο μήνες, οι δίπλα παίζανε στη Λαμία ένα παιχνίδι, η Λαμία τους πάτησε και από το πουθενά κερδίσανε. Και με, και με πέναλτι. Άστο, δεν το βάζω αυτό. Αγωνιστικά εγώ θα σου πω. Γιατί ήταν ένα από τα ελάχιστα παιχνίδια που έχω δει, ρε παιδί μου. Ναι, πραγματικά ναι. Τους πάτησε και κερδίσανε από το πουθενά. Πανηγυρίζανε, θα μου πεις είναι και πρώτοι, πάνε για πρωτάθλημα, ούτε καθεξής. Ξέρεις, παίζει ρόλο στην ψυχολογία του Αριάννου και αυτό. Παίζει ρόλο, αλλά απ' την άλλη εμείς χθες είχαμε την κρίνια σε όλο το, από το 20 και μετά, νομίζω είχε μεγάλη κρίνια στην κερκίδα. Μπήκε στο 90 το γκολ, έγινε ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να ηρεμήσουμε. Όποιος έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, είτε και αεραστεχνικά ακόμα, δηλαδή και τα παιδιά που είναι προπονητές σε αεραστεχνικές ομάδες που πλέον είναι πολύ καταρτισμένα, βλέπει ξεκάθαρα ότι το καλοκαίρι η ομάδα δεν δουλεύτηκε σωστά. Και δεν δουλεύτηκε σωστά σε θέματα κυρίως της τακτικής από τον πρώην προπονητή. Εγώ, δηλαδή, νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το βλέπουν ξεκάθαρα. Θες να σου πω τι έκανε ο Ερέρα. Έκανε μια ομάδα η οποία θα έχει την μπάλα και θα, από τη μέση και μπροστά θα βασιστεί στο προσωπικό ταλέντο του Μπρούνο Κάμπο. Δεν δίδαξε επιθετική μοναδικό, τακτική. Το μοναδικό πλάνο που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι ζητούσε από το Γιουνές να τραβιέται εκτός περιοχής για να δημιουργεί διάδρομο στον Τιγκινί, στον Ματέο και στον Μπρούνο Κάμπο. Δεν δίδαξε την ομάδα του επιθετική τακτική. Εντάξει, ο Ερέρα έχει κάνει μόνο ένα πράγμα. Έχει φτιάξει τον Άρη με τέτοιο τρόπο, ώστε στο σετ παιχνίδι του αντιπάλου να μην δέχεται φάση. Εκεί ο Άρης αμυντικά ήταν καλός και στήθηκε καλά. Έτσι. Αλλά είχε πρόβλημα. Αν σκεφτείς λίγο το μάτι με τη Λάρισα στο Καρτατζόγλιο και με τον Λεβαδιακό στο Γαριλάου, θα δεις ότι μας κάνανε δύο φάσεις. Η Λάρισα μας έκανε νομίζω στο 1-0 μια κλασική ευκαιρία και ο Λεβαδιακός μας έκανε κανένα δύο ευκαιρίες από ό,τι θυμάμαι. Έτσι. Δεν είχε κάνει. Και πρόσεξε. Και ό,τι ευκαιρίες κάνουν οι αντίπαλοι του Άρη, τις κάνουν κυρίως όταν η ομάδα ανεβάζει ψηλά τις γραμμές της. Και, ναι, χτυπάνε, ναι. Και χτυπάνε στην πλάτη. Μπράβο. Ό,τι έγινε το κατάλληλο ήταν ό,τι έγινε στον Εργοτέλη, γιατί ήταν αργή και ο Δελιζίζης. Εκεί, ας πούμε, που λένε πολύ για τον Παντελίδη, το είχαμε σημειώσει με τον Χρήστατο, ότι ήταν λάθος του Παντελίδη τόσο νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο να ανεβάσει ψηλά την ομάδα. Εντάξει, ήσουν πίσω στο σκορ. Βιάστηκες. Βιάστηκες. Για μένα βιάστηκε τότε. Okay. Το θέμα είναι ότι η ομάδα δεν είχε δουλέψει αμυντικά συστημένες φάσεις, ούτε επιθετικά, ούτε στην άμυνα. Και αυτό αέρα. Ισχύει. Και αυτό ισχύει. Δηλαδή και αυτό το βλέπουν, εγώ νομίζω ότι περισσότεροι το βλέπουν, ότι η ομάδα δεν δουλεύτηκε σαστημένα καθόλου. Και εγώ αυτό που έχω καταλάβει ότι ο Παντελής πραγματικά άλλα περίμενε ίσως να βρει και άλλα βρήκε. Γιατί θα είχε δει την ομάδα και ως αντίπαλο και προφανώς τα εργομετρικά θα το δείξαν άλλα πράγματα και δεν μπορείς μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα να πατήσεις ένα κουμπί και αυτόματα η ομάδα να τρέχει. Να εγώ σου πω μια... Εγώ θυμάμαι τον Κωστένογλου όταν ήρθε. Και ήταν πίσω τα εργομετρικά με τον Αναστόπουλο. Εγώ θυμάμαι ένα-δύο παιχνίδια τότε με το. Ένα παιχνίδι κερδίσαμε ένα, δεν θυμάμαι, τον Κισαμικό, νομίζω τα Χανιά, που η ομάδα κλάταρε μετά το 50, γιατί τρέχανε εκείνο το διάστημα. Mm. Κατάλαβες τι εννοώ. Να σου πω μια ατάκα του Ερέρα πέρυσι το καλοκαίρι για τα στημένα. Για τις στατικές φάσεις. Τι είχε πει. Πρόσφατα την έμαθα κι εγώ. Τις στατικές φάσεις όπως είχαν ποδόσφαιρο έχουν πεθάνει. Μεγάλο λάθος είναι αυτό, να ξέρεις. Μεγάλο λάθος, γιατί αν δεις τις κομπίνες που κάνουν οι μεγάλες ομάδες... Το 60% των γκολ μπαίνουν από στατιστικές φάσεις. Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων και ίσως να αλλάξει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός, να μην βγούμε εκτός του υπολογισμού. Είναι βασικό για μένα αυτό. Πάνω απ' όλα, για να μην ξεφύγουμε και ζήσουμε καταστάσεις που ζήσαμε σε προηγούμενα χρόνια. Ωραία, έγινε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε. Έχουμε άλλον Βασίλη. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, είμαι 59 χρονών και βλέπω τον Άρη από 14 χρονών. Ναι. Μπορώ να, άμα θέλετε, να διώξουμε τον Παντελίδη, να πάω εγώ προπονητής. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, να μην. Δηλαδή,
πέστε μου τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Χρήσατε, έλα. Θα σου βάλω ένα πιάτο φασολάδα στο τραπέζι. Μόλις πάρεις την πρώτη κουταλιά, θα στο πάρω τη φασολάδα και θα σου βάλω να φας μπριζόλα με αγκουροντομάτα. Και μόλις συμπίσεις την πρώτη μπουκιά από την μπριζόλα, θα σου βάλω να φας πανακόρισο. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Έχεις προπονητή τον Παντελίδη και πρέπει να πας με τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης βλέπει τους παίκτες και ο Παντελίδης ξέρει ποιον θα βάλει και ποιον θα βγάλει. Κάτι άλλο. Εχθές αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο. Γινότανε πριν 20-25 χρόνια σε πέτρινα χρόνια. Ομάδα, ξέρετε τι σημαίνει, φίλοι αργιανοί και ομοειδεάτες. Σημαίνει προπονητής, παίκτες, λαός, όλοι ενωμένοι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Έχει πελατεία. Μπήκε πελάτης. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, να είμαι, πήρα πελάτη, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Έγινε. Ομάδα. Καταλάβετε τι σημαίνει ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενος και τελευταίος ή προτελευταίος. Ναι. Άλλοι δύο. Άλλοι δύο, μην καλείτε άλλο για να κλείσουμε. Ναι. Χαίρετε. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κύριε Σαλτίδη, αποδέχομαι την πρόσκλησή σου να έρθω εγώ στο συνέντευξη τύπου. Ο Νίκος, με ακούς. Εσένα δεν συνέδωσα. Δεν θέλω να έρθω εγώ. Να πάρω του φίλου να έρθω εγώ. Πάρει του Παπαδόπουλου την ταυτότητα. Ναι, και τον Παπαδόπουλο πέρσωνα. Εδώ είμαι, ναι. Επειδή εγώ τώρα είμαι στη δουλειά, Παπαδόπουλε. Έλα. Φτάνει ρε φίλε τόσο πολύ με τον Παντελίδη, με το τεχνικό ποδόσφαιρο που παίζει και με τους Ιντζόγλου και με τους Βαλεριάνους. Τι δηλαδή, τις σαραντάρες μπαλιές του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρού του Αχιλέα Περέας. Άκουσες, γιατί εξαιρετικός Αχιλέας Περέας, τον έχω τιμήσει. Ναι. Άκουγες τη μετάδοση χθες. Σε άκουγα και τρεπόμουν που το άλλαζα το ράδιο και έβαζα και άκουγα το Σταυρόπουλο σε άλλο ραδιόφωνο. Γιατί φίλε? Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί? Γιατί Παπαδόπουλε δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, βλέπεις κάτι άλλο. Τι δεν έλεγα για τις σαραντάρες μπαλιές. Εδώ πήγα να σκάσω στον αέρα, φίλε μου, για τις σαραντάρες μπαλιές. Για το ποδόσφαιρο και την νοοτροπία που έχεις. Άκου λίγο, άρα έχεις το σχολείο μου. Κάτσε και εσύ για το Ματίγια, θα την ακούσεις. Άρα, περίμενε, όχι, περίμενε, γιατί λέει για μένα τώρα. Περίμενε, όχι, περίμενε. Έχασε το σχόλιο μου, δηλαδή. Όχι, περίμενε, γιατί λέει για μένα, περίμενε. Αν άκουγες την μετάδοση, θα άκουγες που φυσούσα και ξεφυσούσα που έλεγα και είπα χαρακτηριστικά ότι ο Άρης με 30 και 40 μπαλιές όσο προσπαθεί, δεν θα πάρει το παιχνίδι. Δεν άκουγες τη μετάδοση. Μισό λεπτό. Κανένα λεπτό. Μόνο τους ξένους πέτσες ακούγες. Δεν άκουγες τη μετάδοση. Και σου έλεγε ο προπονητής είναι ανάξιος να είναι στον Άρη. Και κακώς έδειξε στον Άρη. Δεν είπε τότε ότι είναι ανάξιος να είναι στον Άρη, Παντελίδης. Μην μπερδεύεσαι. Είχε δηλώσει την απορία. Είχε δηλώσει την απορία του γιατί είχε φύγει ο Ερέρα. Είχε δηλώσει την απορία του γιατί έγινε η ιστορία. Δικιά του τοποθέτηση ήταν. Αλλά τη μετάδοση χθες δεν την άκουσες καθόλου. Ναι, ναι, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που έπαιξε με τον Εργοτέλη. Που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Που έπαιξε με όλες αυτές τις ομάδες. Ναι, ναι. Όχι να τα παραμείνει ο προπονητής όπως κάνατε με όλους αυτούς. Με όλους αυτούς που κάνατε. Γιατί δεν σας αρέσει να παίζει η ομάδα ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μην κερδίζει ο Άρης, να μην πάμε ταξίδια στην Ευρώπη, να πάμε στο σουφλί. Γιατί άμα πας αυτήν την ομάδα σε γελιοποιούν την Σαλτίδη. Τι? Σε γελιοποιούν άμα πας αυτήν την ομάδα στην Ευρώπη. Α, άρα προτιμώ να παίξω στο σουφλί. Όχι, θα παίξω στο σουφλί. Γιατί όταν είχες τον Φατή και τον Αυτή, τους έλεγες γυρίζουν στα μπαρ. Αυτοί δεν γυρίζουν στα μπαρ. Ο Πύριος Αυτή δεν γυρίζει στα μπαρ. Ο Φατή γυρίζει στο μπαρ. Ναι, δεν έλεγες για τον Αυτή και τον Φατή ότι όταν έπαιζε ο Άρης μπάλα τους βρίσκαμε στις καφετέρες και στα μπαρ. Το Φατή ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Τον Αυτή καμιά 35. Και θα στο γυρίσει στο Ματίγια. Ο Ματίγια είναι παλτό. Παλτό ο Ματίγια που είναι παλτό. Παλτό δεν είναι, όχι. Όχι, είναι ποδοσφαιριστής που ξέρει το ισπανικό ποδόσφαιρο πώς παίζεται. Ας πάει στην πριμέρα τη βιζόντα. Να σπάει στην πριμέρα. Όπως θα πάει και ο Ματέο και σας πειράζει ο Ερέρα που παίρνει τηλέφωνο και σας το έχω πει δύο μήνες πριν. Ότι το θέλουν πίσω στη Λας Πάλμας. Και? Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και? Τι και? Στα παπάκια μας η Λας Πάλμας. Ο Άρης μας νοιάζει. Νίκο, ο Ερέρα έχει φύγει εδώ και δύο μήνες, φίλε. Τα ίδια έλεγες και για τον Κόκε και για
τον κάμπο. Για όλους λέω το ίδιο. Και για σένα και για μένα και για όλους. Ο Άρης με νοιάζει. Ο Άρης. Έλα πρώτα στο γήπεδο. Έλα πρώτα στο γήπεδο. Και αφού έρθεις στο γήπεδο θα σε πάρω εγώ να σε πάω συνέντευξη τύπου. Γεια. Καλό βράδυ. Όταν έρθεις στο γήπεδο θα σε πάρω εγώ να σε πάω συνέντευξη τύπου. Αλλά έλα στο γήπεδο πρώτα. Κόντεψα να κατεβάσω Μπινελίκη στον αέρα χθες για τις 40 μπαλιές που κάναν την άμυνα. Αλλά anyway. Τελευταίος. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Χαίρετε. Χαίρετε. Ρωτήστε τον αυτόν τον κύριο, τον έχω ακούσει από πότε έχει να πάει με γυναίκα. Κάνει 30-40 χρόνια. Στο γήπεδο. Εμάς μας νοιάζει να πηγαίνει στο γήπεδο. Στο γήπεδο με γυναίκα δεν μας νοιάζει. Όχι, άμα έχει να πάει 40 χρόνια, φαράει στο κεφάλι όπως ο αλήθεια, δεν τρέπεσαι, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε τέτοιες εκφράσεις. Όχι, ήταν και μεγάλος εκείνος που πέσει πικότες. Ναι. Ποιος? Δεν μπορούν την αλήθεια, δεν βλέπουν πέρα από τον εαυτό τους και για μένα και αυτοί που βρίζουν εχθές τον Παντελίδη πίσω μου ένα στη μάνα, την οικογένεια, τη γειτονιά. Λοιπόν, επίσημα στον Άρη, επίσημα στον Άρη ο Μάρτιν Τόνσον ανακοινώθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα την ΠΑΕ. Ο Γιάννης Παραπονιάρης στον Άρη είναι. Ο Γιάννης Παραπονιάρης στον μπάσκετ είναι. Ξέρω, ξέρει και ποιος είμαι τώρα ο Γιάννης. Λοιπόν, αυτοί που βρίζουν τον προπονητή, ειδικά και το οποιονδήποτε προπονητή, λοιπόν, πάνε στο σπίτι το βράδυ μετά και λέει τη γυναίκα, τι βγαίνει άντρα, έβριζε τον Παντελίδη 2 ώρες. Μπράβο, τι τον έλεγες, την οικογένεια. Άρα έναν ακόμα. Τι ωραία έναν που ακόμα, πέρασε στο γήπεδο. Δεν πάνε να δούνε μπάλα, δεν θέλει να κερδίσει η ομάδα. Ήμουνα στην ένα από την τρία που πάγωσα εκεί, πολύ κρύο, πήγα στην ένα εκεί να δω όντως, κάτι. Φίλε, είχε πολύ κρύο χθες. Τι βρίσιμο ρε παιδιά, τι βρίσιμο είναι αυτό ρε. Δεν αφήναν τίποτα, τίποτα. Τίποτα, μας θέλει να φύγει ο Παντελίδης, να έρθει ποιος, ποιος, λέω και κάπου μίλησε ένα που γιουχάρανε τελευταία και πώς δεν με ρωμήξαν και καμιά, μην πεις και τη γνώμη σου, μην είσαι αντιθετός, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ σε λέει φασίστα, έτσι και αυτοί, μην είσαι δεν βρίσεις, πρέπει να βρίσω, πρέπει τον προπονητή, τον παίκτη, που, τον Ιτζόγλου που γύρισε την μπάλα πίσω, οι πιο περισσότεροι, ναι, όπως είπες, δεν έβλεπε. Ρε παιδιά, μην, όχι, όχι, όχι. Ο Παντελίδης, ο άχρηστος που άλλος λέει βιογραφικό ψάχνει. Η Τρίπολη τι μπαλάρα έπαιξε στην πρώτο γύρο, έπαιξε, έχανε από τις ομάδες τη λεπτομέρεια, το βιογραφικό ψάχνει ο άλλος. Και τώρα που είναι ο Μουρίνιο ελεύθερος... Ο Παντελίδης όταν πέρσι έκοψε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, όχι. Οι Αριανοί όχι. Λέγανε φέρε ένα τέτοιο προπονητή. Ο Μωρίνο είναι ελεύθερος και ο Πικέ μου φαίνεται η Μπαρτσελόνα κάτι με τον Πικέ έχει προβλήματα. Να πει στον Καρυπίδη να πάει να δει τον Πικέ. Είναι καλή περίπτωση. Κλείσε να πάρει τον τελευταίο. Κλείσε. Να πάρει να χρεώσει την ομάδα και μετά θα λένε αυτοί τώρα που βγαίνουν και βρίζουν οι ξύπνοι. Όλοι αυτοί οι παντελονάτοι που βγαίνουν και βρίζουν τον προπονητή από πίσω που είπες Χρήσανθε. Και στο μπάσκετ που πάω και βλέπω 10 άτομα να βρίζουν συνέχεια. Ρε παιδιά, μην πάτε στην ομάδα. Μην είστε αυτό ο προηγούμενος που μίλησε. Ο καθένας έχει δικαίωμα κριτικής. Η κριτική σταματάει όταν βρίζουν μάνες, σπίτια και οικογένειες. Άμα ήταν Παντελίδοβιτς, δεν θα έλεγε κανένας αυτά που λέει τώρα. Πώς μπορεί να δέξει ρε Παντελινίδιο. Παντελινίδιο. Ο Παντελινίδιο. Επειδή είναι ο Σάββας. Επειδή είναι ο Σάββας. Επειδή είναι ο Σάββας Παντελίδης από την οίκια της Αθήνας. Να μπράβο, δεν είναι ένα Γερμανό να πάει. Και εγώ δεν κάνω αβάντα, έτσι. Τα λάθη του τα σημειώνουμε, τα σωστά τα σημειώνουμε. Αλλά να είμαι σωστή. Το περιμένουν στη γωνία τον άνθρωπο. Το περιμένουν στη γωνία. Μα φταίει ο Παντελίδης. Ο Μπρούνο Γκάμα χτύπησε, ο Παντελίδης φταίει. Της μάνας του, το παιδί του, γεια την σας. Οικογένεια, τη γειτονιά. Γεια σας. Καλώς, καλώς, καλώς σας βράδυ για να πάμε και στο τελευταίο. Να είσαι καλά, πάμε στο τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, Χρήστο, ευχαριστώ για την παρέμβαση για να βγω. Είδες φίλε τι έκανα. Έκανες μεγάλο. Πες καλά λόγια εσύ. Δεν είναι ντροπό ούτε σε άλλους τα λέει καλά λόγια. Δεν είναι από αυτούς που βρίζουν και που κατάρρευσαν. Δεν είναι κακό να κλείνεται που και που και κάποιον στο ραδιόφωνο και να μην ακούγεται. Εδώ ρε Κώστα, άκου Κώστα, άκου να σου πω κάτι. Εγώ έχω φάει ένα τόνο λάσπης ότι έβγαιναν Αριανοί στον Άρης FM και τους έκλεινα. Και φιλέ, δεν έχω κλείσει ποτέ κανέναν. Παρακολουθώ από εποχή πολύ παλιά. Όταν ήρθα στο Λίμπερο, αυτό λέγανε. Με Πιάκο και Κόλκα, λοιπόν. Αυτό δεν είναι κακό να κλείσει κανένα όπως τον πρώτο τελευταίο. Δηλαδή ή τον άλλο τον τύπο που... Ο Νίκος είναι ωραίος. Ο Νίκος είναι ωραίος. Από αυτά που λέει, καταλαβαίνουμε το αντίθετο είναι το σωστό. Ακριβώς, ναι. Όταν δηλαδή η ομάδα είναι ερδελομπού, να μην το πω διαφορετικά, βγαίνουν δηλαδή και έρχονται τι, βούτυρο στο ψωμί όλων των υπολείπων που θέλουν δηλαδή να κάνουν και να γελάνε με την πάρτι μας. Ακριβώς. Και ξαναλέω, ο πρώτος τελευταίος ήταν για να μην πω κάτι χειρότερο. Να και αν έχει πατήσει το γήπεδο.
μου είναι αδιάφορος. Ο άλλος όμως που έλεγε για τον Παναθηναϊκό, που είχαμε και κατοχή της μπάλας, που την κατοχή την είδε, πώς την είδε, 20-80 ευρώ του Παναθηναϊκού την είδε. Ότι μας έκανε, ότι καθίσαμε πίσω και μας έκανε και εδώ ο Παναθηναϊκός. Ταμπούρι. Μέχρι το 70. Και είμαστε και ψεύτες που δεν λέμε την αλήθεια. Ναι, δεν είχε περάσει τη σέντρα μέχρι το 70. Και είσαι αυτό το αφήνεται και συνήθως και μιλάει. Κλείστονα. Τι κλείστονα. Και μετά να λέει. Τον κλείσαμε και γιατί δεν άντεγαν την αλήθεια. Δεν πάει να πάθω ακριβώς. Α, τι έχεις τόση αλήθεια. Και επίσης και το τελευταίο για να κλείσω. Γιατί ζητήσατε και είπατε βγείτε, αλλά να διαφωνήσουμε κιόλα. Ναι. Εγώ επειδή. Θύμησα μου ο Παπαδόπουλος είναι δίπλα. Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή είπες να βγούμε και να διαφωνήσουμε. Δεν ξέρω αν με έχεις δει κάπου, αν έχουμε γνωριστεί ποτέ ή αν με έχεις ακούσει να μιλάω, αλλά πώς να διαφωνήσουμε όταν είπες όλα αυτά ακριβώς που έχω πει με τα ίδια ακριβώς λέξη, έτσι είναι ακριβώς λέξη. Ο Άρης, μάλλον οι οπαδοί του Άρη, που βρέθηκαν στο γήπεδο, δεν βλέπαμε τηλεόραση, τις πρώτες αγωνιστικές, επειδή είδα να γίνονται τα αυτονόητα, αυτό. Δηλαδή να αλλάζουμε τέσσερις μπαλιές χωρίς να τη χάνουμε, πιστέψαμε ότι πηγαίνουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, θα κοντράρουμε οποιονδήποτε. Είδαμε απλά τα βασικά, τα αυτονόητα και εκεί κάπου χάσαμε την μπάλα. Έχουμε μία επανάληψη, άκουσε με λίγο, του Όγιος. Απλά, ακριβώς. Αντί να έρθει ο Ερνάντεθ, ήρθε ο Παντελίδης. Ήρθε ο Παντελίδης, ακριβώς. Αν ερχόταν ένας Ισπανός, ο Δανός, ο Κρίστιανς, αυτός που λέγανε, δεν θα τα είχαμε όλα αυτά. Χωρίς αυτό να αναιρεί ότι έχει κάνει λάθη ο Παντελίδης. Ο Άρης δύο στόχους είχε. Αντικειμενικούς. Ο πρώτος ήτανε να έχουμε μια καλή πορεία στο κύπελο, την οποία εγώ την ήθελα, μια καλή πορεία, όχι να το κατακτήσω, να έχω μια καλή πορεία αξιοπρεπή για να δώσει λίγο στον Αργιανό μια χαρά, και το δεύτερο είναι, όσο ανέκτο και αν ακουγόταν τότε, να βγούμε στην Ευρώπη. Αυτοί οι δύο στόχοι ήταν. Από εκεί και πέρα κάποιοι παραμυθιάστηκαν, γιατί βλέπανε και τους από δίπλα που πηγαίνανε όπως πηγαίνανε. Παίζει το ρόλο του, παίζει το ρόλο και οτιδήποτε άλλο. Παίζει το ρόλο του και η καλή πορεία του ΠΑΟΚ. Παίζει το ρόλο του. Μα φυσικά και παίζει. Γιατί το βλέπουν το δίπλα, βλέπουν όλα αυτά τα οποία τους έχουν κάνει. Βλέπουν και πώς πάνε. Το είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος να είμαστε σαν τον Ατρόμητο. Να μοιράζω πέφτει δεξιά. Μπορώ άμα να πάρω δύο δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, να κάνω αυτά που κάνει η Ξάνθη, ο Ατρόμητος, να πάρω τον Μποροβίλο. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορώ να γίνω έτσι κι εγώ. Ή να βρω έναν με 100 εκατομμύρια. Δεσκώς, ναι, αυτό με το 100 εκατομμύρια μαζί με τον Άρη θα βαρεθεί να το ακούσει. Ναι, αλλά τα 90, πρόσεξε, μέχρι τα 90 εκατομμύρια, τέταρτος ήταν κι αυτός. Ακριβώς. Μέχρι τα 90. Δεν έβαζε και δεν έβγαινε χαίρι. Πώς μου βγήκαν τα κουμπούρια και τότε αλλάξαν τα κόδια. Τέλος πάντων, εγώ τα καβούρια, τα καβούρια εννοείς. Τα καβούρια, ναι. Πήρα πιο πολύ γιατί μου κάνανε κεφάλι αυτοί οι δύο. Δηλαδή σε περιόδους που Άρης, ενώ κερδίσαμε κιόλα, που δεν με ενδιαφέρει να σου πω και κάτι. Να μην το πω, θα και πώς κερδίζουμε. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κέρδισα. Να πάει παρακάτω. Εγώ θέλω ένα στόχο τώρα. Να βγει η Ευρώπη και να τελειώνουμε. Να σε καλά. Χωρίς να βάλει χρήματα. Χωρίς να χρεωθεί. Γιατί ο προηγούμενος το είπε. Δεν θα δεχτώ να χρεωθούμε να υπογραφές τύπου Κόκκι και Γκαρσία 350 εκατομμύρια και να χρεώνει το Άρχιν να μπει την μπάλα κανένας μετά. Όχι. Όπως είναι. Αν μπορέσει τώρα με την αρχαία μας έτσι με τον Γκάμα, μπορέσει να γίνει κάτι. Κάτι οικονομικό και καλό. Αν όχι, έτσι όπως είμαστε. Να σε καλά. Αυτά. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε άπαντες. Ευχαριστούμε πολύ. Τα ντάτα λάθη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ματζή για το πεντάλεπτο που του φάγαμε. Κέντρο διαβίου μάθησης. Παρακολουθεί σεμινάρια μπαρίστα. Φάτε τους επόμενους. Λοιπόν, και σεμινάρια στην πληροφορική. Τον Αβράμογλου. Τον Αβράμογλου. Βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνη, πλατεία εμπορίου. Επιμέντιου Μακούν. 100% φυτικό αφροδισιακό προϊόν. Κάποιοι το χρειάζεστε. Ιδανικό και για στην δική της λειτουργία. Αύξηση των σπερματοζωαρίων και προσφέρει μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση. Εμείς, σαν εκπομπή, είμαστε πολύ καλά. Γιαννόπουλο Σέρβις, 24 ώρες 24 ώρες έρχεται και σας βάζει μπρος στο φορτηγό σας. 751-933 το τηλέφωνο. Mr. Gold Delivery 62-85-86. Κορυφαία πίτσα και Alter Ego φυσικά. Κορυφαία αδρική ένδυση. Αυτά. Αύριο θα έχουμε πιο ήρεμη ανάλυση. Σκέφτομαι αύριο, προσέξτε λίγο, θα το δω πώς θα πάμε, να τις ανοίξουμε τις 5 τις γραμμές. Θα σας το πούμε μέσω Facebook. Να είστε έτοιμοι όμως αύριο από τις 5. Αλλά θέλω, βγήκατε 15 άτομα. Με τους 13 κάναμε εξαιρετική κουβέντα. Εξαιρετική. Ευχαριστούμε τον κύριο Καβαδία για την υπομονή. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.